Προσπαθώ να ανεβάσω την καρέκλα. Περίμενε, πού είμαι. Λοιπόν, καλεσμένο σήμερα. Καλεσμένος και τη σημερινή εκπομπή. Καλεσμένο σήμερα ο Νίκος Ομοσχοβίτης. Νίκο, καλησπέρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Και εμείς χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε εδώ πέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για να μιλήσουμε. Να ρωτήσω κάτι σε πολλά τώρα πέρα από την πλάτη. Ξεκινώντας έτσι, για να δω πώς θα κυλήσει η εκπομπή. Αγίου Πνεύματος προφανώς το μαγαζί δεν ανοίγει. Τέλεια. Έτσι, έτσι. Δηλαδή, εδώ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Έχω καμιά φλασιά που λες πριν. Γιατί εγώ συνενογιόμουν να φύγω μαρμαράδες και τέτοια και όπως ερχόμουν πριν, λέω: όπα, κάτσε, περίμενε εσύ ψηλές. Δεν δουλεύουμε, ναι. Τη Δευτέρα τι παίζει με το Άιο Πνεύμα. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Είναι τσεκαρισμένο αυτό. Κατά 99% τώρα δεν νομίζω. Χαίρομαι. Αγίου Πνεύματος Ρογιάννη, εσύ που είσαι εδώ πέρα και κάτι αιώνες στο Λίμπερ. Νομίζω ότι δεν δουλεύουμε. Δεν δουλεύουμε, δεν θυμάσαι, μάνε. Έχει ρεπό. Τρίμερο φεύγει, δεν τον ενδιαφέρει. Έχει ρεπό την Δευτέρα. Κλασικά. Καβαδίας δηλαδή την έκανε καλά. Τι γίνεται, Νίκο Παπαδόπουλε? Είναι η πρώτη ζεστή μέρα του καλοκαιριού για μένα προσωπικά η σημερινή. Ήταν, εγώ πιστεύω υπέφερα... ότι σήμερα είναι λίγο δύσκολη κατάσταση. Ίσως να φταίει το πανέλα, γιατί όταν είσαι το πανέλα στον δρόμο και κάνεις και ράνεις. Ήμουν αποκαλυπτικό σήμερα στο ραδιόφωνο. Μη μου πει. Γιατί έχω κανονίσει εκεί πέρα γύρω στη μία η ώρα ένα πολύ ποιοτικό καφέ, ναι, ποδοσφαιρικό. Ναι. Σε γνωστό μαγαζί ανατολικά, απέναντι από το IKEA. Δεν χρειάζεται να πω παραπάνω, όλοι καταλάβατε ποιο εννοώ. Okay. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, είναι και λέω: θα ντυθώ καλά. Θα βάλω ένα παντελόνι, γιατί όλη την εβδομάδα λέω: γυρνάμε τη βερμούδα σαν το γύφτο. Εντάξει, και με τα μπλουζάκια. Θα βάλω ένα παντελόνι, θα βάλω ένα έτσι να. Εννοείς να δεις σαν μπασκετμπολίστα με τα κοντά παντελονάκια, όπως λένε αυτούς. Ένα από καμισάκι, ρε παιδί μου, λέω να πάω. Τάσπα τα μπουτάκια δηλαδή. Ναι. Ο άνθρωπος πήγε και συνάντησα βέβαια, ο οποίος είναι αδελφός μου, με τη βερμούδα. Του λέω: τι κάνεις, λέει, κοντζάμ τέτοιο. Λέει: εντάξει τώρα, λέει, εγώ τουρίστας είμαι αυτές τις μέρες. Οκ, του λέω. Τέλος πάντων, ναι. Και εκεί πέρα, φίλε, φεύγω κατά τις 3 η ώρα που έχω αρχίσει βέβαια όταν βγαίνω και νιώθω τη ζέστη και από τη μία και μετά. Και μπαίνουμε στα μάξι και μέχρι. Ναι, και έρχομαι εδώ πέρα και μπαίνουμε στο ραδιόφωνο και το πουκάμισο μου στάζει από τον υδρότα. Ναι, σήμερα ήταν, είναι λίγο δύσκολο. Και μέρα. Μέσα μπαίνω στο γραφείο, βγάζω το πουκάμισο. Όπα! Μέσα στο γραφείο, έτσι, όχι μέσα. Και κάθομαι χωρίς μπλούζα. Μέσα στου κοινόχλου χώρου του ραδιοφώνου, βγάζω το πουκάμισο μέσα στο γραφείο. Ναι. Λοιπόν, γελάει με την εικόνα. Και κάθομαι και το τεινάζω. Και κάνω και εγώ κάθομαι λίγο έτσι λίγο να ξεδρώζω. Το τεινάζω το πουκάμισο, έτσι. Ναι, δεν είπα τον τεινάζω, είπα το τεινάζω. Εντάξει, ωραία. Ήταν δηλαδή πολύ ασφιχτική, είναι πολύ ασφιχτική η μέρα γενικότερα και έχει πάρα πολύ υγρασία, την οποία τη νιώθεις πάνω στο δέρμα σου. Είναι δύσκολη μέρα. Είναι δύσκολη μέρα. Ίσως είναι η πρώτη μέρα του καλοκαιριού σήμερα. Ίσως. Όχι, ρε παιδί μου, και τις δύο προηγούμενες είχε ζέστη. Απλά τώρα σήμερα τη φάγαμε εμείς έτσι. Ναι. Που ήμασταν στον δρόμο, τι να κάνουμε, εντάξει, δεν πειράζει. Μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτά. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, Νίκο. Και Φενέρ που χάνει μέσα στο πρόγραμμα, και αυτό είναι μια αλήθεια. Κάτσε, τρίτη περίοδο. Πόσο Λούκα παίζει. Παίζει, πώ δεν παίζει. Παίζει, μπράβο. Ήρθε. Στην κηδεία και ήρθε στην κηδεία. Έφυγε πολύ γρήγορα ο πατέρας, από ό,τι έμαθα σήμερα. Ναι, δηλαδή, μέσα σε 4 μήνες έφυγε. Από τότε που το διαγνώστηκε το πρόβλημα. Είναι επιθετική μορφή, είναι. Και μέσα σε 4 μήνες έφυγε. Δεν ήταν μεγάλο σε ηλικία. Τέλο. Αλλά. Θέλω να σχολιάσω τον άνθρωπο, με το βαρύνουμε. Το αεροπλάνο ήρθε. Με το βαρύνουμε. Και γύρισε και πήγε να παίξει τελικό. Μην το βαρύνουμε. Θε να βάζει ενδεχόμενα τρίποτα το μεταξύ. Α μείνουμε σε άλλα topics. Τι γίνεται, Νίκο, για πεστή έχουμε άλλο. Το πουκάμισο το βγαλμένο. Το πουκάμισο το θάλασσι. Και ήταν και ο μπαλόμπα μέσα και μου λέει: τι κάνει, Νίκο? Κάτσε, καλά θα περάσουμε. Του λέω: ρε Δημήτρη, του λέω: ζεσταίνομαι. Μα με βλέπει ξεκουμπόνα το πουκάμισο, το βγάζω το πουκάμισο μέσα στο γραφείο. Μου λέει: τι κάνει, μου λέει. Δεν μπορώ, του λέω: έχω σκάσει, δεν αντέχω. Κλείσει την πόρτα και θα σου δείξω. Όχι, δεν είμαι ακόμα εκεί. Και δεν νομίζω να είμαι ποτέ εκεί. Μάλιστα. Άλλοι είναι εκεί. Okay. Αλλά δεν κρίνουμε τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, γενικότερα υποφέρουμε. Θα φύγεις τρίμερο δηλαδή, συνάδελφε. Θα φύγω, ναι. Αν καταφέρω να κάνω όσα πρέπει να κάνω μέχρι αύριο, μπορεί να φύγω. Που δεν μου βγαίνει πουθενά, θα τα προλάβω. Θα φύγω, ναι. Και εμείς πράγματι θα, κάνουμε. Είναι ένα θέμα αυτό. Ναι. Αλλά δεν μπορούμε. Με δεσμεύουν και με προσπαθούν. Δεν θα δώσω, το παρόν σε ένα γάμο που είμαι καλεσμένο το Σάββατο. Καθώς οι διαπραγματεύσεις έχασα. Ναι. Οπότε θα φύγω για το τρίμερο. Τι πολύ καλά θα κάνω, σου πω την αλήθεια. Εντάξει, ναι. Παντρεύεται, okay, θα πας, είναι επέτειο. Δεν πειράζει. Ναι. Χαλάλη τώρα. Πήγαινε και πέρα τρίμερο και πέρα στο Μαρμαρά, μια χαρά να πλατσουρίζει λίγο να κάνεις. Με το τέτοιο, με το φλαμίνγκο σου. Θα είσαι. Δεν έχω φλαμίνγκο. Δυστυχώς. Δεν πήρες. Όχι, δεν έχω. Εξοπλίστηκες ακόμα με ένα ροζ φλαμίνγκο. Όχι, και πέρσι που είχα δουλέψει σε κάποια φάση είχα αποφασίσει ότι είναι καταπληκτικό εργαλείο. Ήταν δανεικό ή. Φέτος δεν το βλέπω να παίζει πολύ. Γιατί? Μόδα ήταν. Δεν ξέρω, πρέπει να έφυγε η μόδα. Δεν έχω δει ακόμα φλαμίνγκα και τέτοια. Γλυκό είναι, φλαμίνγκο. Είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο. Ναι. Πάρα πολύ καλό εργαλείο. Μάλιστα. Είχαμε και ένα ωραίο κανό που μας το έφαγαν. Όχι, μας το έφαγαν, μας το. Πώς το λένε, παιδί μου. Μας το ψηρίσανε. Όχι, ρε. Έκανε τρύπα από κάτω και χάλασε, καταλαβες. Και ήταν πολύ καλό εργαλείο.
Έκανες και, δηλαδή δεν ήσουν μόνο σάπιος όλη μέρα. Έκανες και λίγο κανό, κουραζόσουν βέβαια σε 10 λεπτά, οκ, okay, αλλά ήταν καλά. Κάνεις κανό δηλαδή. Έκανα, γιατί τώρα ρημάχτηκε το κανό. Κάνω κανό. Δυστυχώς. Τι να κάνουμε. Να σε δω, ρε φίλε, με κανό εκεί πέρα στο Χαλκιδική. Στο Χαλκιδική. Καλό είναι, ρε, ωραίο είναι. Σ' αρέσουν δηλαδή τα θαλάσσια sports. Δεν έχω κάνει και πολλά, να σου πω τα αλήθεια. Έχει κάνει εκείνο το jet ski που μου αρέσει, δεν έχω κάνει ποτέ. Όχι. Ούτε σκι έχω κάνει. Σκι θα ήθελα να κάνω, το πολύ κλασικό. Μόνο πιστεύω ότι είναι ωραίο. Μόνο με έλκυθρο έχω κάνει, τίποτα άλλο. Ναι. Πιστεύω θα είναι ωραίο. Αποτυχία. Α, έχω κάνει και κάτι μπανάνες και πώς τα λένε και τέτοια. Πιο μικρός βέβαια. Διαφήμιση, Λίζα θα έρθει. Θα κάνουμε μπανάνα. Είναι στην μπανάνα πάνω, ρε. Λίζα. Που ανεβαίνουν 2, 3, 4, 5. Θα κάνουμε μπανάνα. Ωραίο είναι μπανάνα. Πέφτει αμέσως με το που στρίβει, έπεσε. Εκτός και αν είναι λίγοι και μπορείτε να συντονιστείτε. Για να μην πέφτετε. Συντονιστείτε εδώ. Ναι. Μην πάτε πουθενά. Με σαμπρέλα έχω κάνει εγώ εδώ που λέω. Το βλέπω. Αυτό το κυκλικό που κάθεσαι, το βλέπω. Κάθεσαι έτσι. Ωραίο είναι εκείνο. Και εγώ κάτι. Δεν πέφτει και πολύ από κοινωνία, αλήθεια. Ναι. Μάλιστα. Είναι λίγο δύσκολο να πέσει από εκεί. Είναι τελευταίο Μπαλαντέλη αυτή την εβδομάδα. Ναι. Τώρα με τις Δευτέρες λίγο φαίνεται καλά για τον Νίκο αυτή την εβδομάδα. Έλα, ρε, εδώ σου είπα σήμερα κάναμε τώρα μεγάλη. Άσε ρε Νίκο τώρα κάναμε. Δηλαδή μεγάλη... αν δεν υπήρχε το χθεσινό, εντάξει. Θα λείπαμε σήμερα, αλλά τι να κάνουμε. Μεγάλη... Είσαι σωστό συνάδελφο, οπότε. Α, δηλαδή αν ερχόσουν χθε με πιστόλια σήμερα για να πα εκεί. 100%. 100%, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Τι να κάνουμε. Άκου, τι λέει. Θα ήταν δηλαδή μπασκετοπαρέα, ας πούμε. Υπήρχε έτοιμη, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Με άλλες γνωστές προσωπικότητες ή μόνο με αυτή που με ανέφερες. Όχι, ρε. Α. Με καμία. Α, με καμία. Ναι, απλά θα είχαμε την ευκαιρία αυτό που παρακολουθούμε εδώ τώρα το Φενέρ Εφές να το βλέπουμε αλλού. Δεν πειράζει. Θα ήταν και αδελφός του. Όχι, ρε. Δεν είχε να κάνει με αυτό, σου λέω. Α. Μην μπλέκεις τώρα. Άστο, άλλη κουβέντα κάνουμε. Μάλιστα. Ωραία. FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526. Σε αυτή τη γνωστή εναλλακτική εκπομπή, σε αυτό το δίωρο ναυάγιο που υπάρχει στα Ριτζιανά της πόλης. Ζεσταίνομαι και μέσω στούντιο, αυτό είναι πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα, φίλε Νίκο, έχεις πρόβλημα. Τώρα εντάξει. Να βγάλω το πουκάμισο. Εδώ το εργαλείο είναι καλά, είμαστε σε καλή κατάσταση πιστεύω. Είσαι από κάτω, ρε Νίκο, γι' αυτό. Όχι, δεν είμαι από κάτω, σε σένα δεν βαράει, δεν βαράει πάνω μου. Παγωτό θα φάμε. Αν ο δικός σου εδώ πέρα ήταν ανοιχτός, θα τα τρώγαμε. Τώρα μέχρι πάνω δεν ανέβαινα, βαριέμαι. Κερνάω εγώ, ρε. Ζεσταίνομαι να ανέβαινα. Κερνάω εγώ. Φύγε ο τώρα. Ο δημόσιος υπάλληλος εκεί πέρα, 9.30 ώρα αρχίζει μαζεύει, 10 ώρα να κλείσει. Ο Λάκης, κράτα, ρε φίλε, έρχεται 5 η ώρα, τι να κάνουμε δηλαδή. Εντάξει, κράτα μέχρι 10.30-11, καλοκαίρι είναι. Έλα 6 και κράτα μέχρι τις 11. Νίκο, πάρε τα λεφτά δεν που έχω. Μέσα στο γραφείο έχω τα λεφτά αφημένα. Βαριέμαι, δεν μπορώ να πάω. Περιμένουν. Γιάννη, θες να πάρεις παγωτά. Δεν μπορώ να πάμε. Με το ποδήλατο. Α, πάρε το ποδήλατο. Δεν ξέρει κανένα ποδήλατο. Θα πάρω τέτοιο. Θα πάρω λάιμα, θα βρω, θα κάνω μια. Πάρε lime. Πάρε lime, βεβαίως, ναι. Πάρε lime. Νίκο μου, τι γίνεται. Δεν έχω δει τίποτα σήμερα, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω προλάβει. Ναι, και εγώ δεν. Τι γίνεται στον κόσμο σήμερα. Δεν έχει πολλά νομίζω σημερινή ημέρα. Έχει πέσει λίγο και το θέμα της εθνικής. Δεν ασχολείται πλέον πάρα πολύ. Καλά, πώς ασχοληθούν, ρε φίλε. Δεν ξεπάτωσαν τρεις μέρες. Εντάξει, φτάνει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, ναι. Σας άλλαξα λίγο τα φώτα. Ρίχνει το χρέος και ξαναψάχνει αγοραστή ο Αλαφούζ. Γιώργο Σαββίδη, θέλω να αγοράσουμε τον Άρη Big Five αφού. Με αφορμένα ένα άρθρο του SDNA. Που έγραψε Big 5 του SDNA, ρε φίλε. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή. Ευχαριστούμε. Μέχρι πέρυσι Big 4 έγραψε. Η Real παρουσίασε τον Αζάρ. Αυτό νομίζω ότι είναι μια τη ειδήση ημέρα. Ήρθε το μεγάλο που λένε. Στην ομάδα τη καρδιά του. Και εκεί τα γατάκια στην Βαρκελόνη του χρόνου. Περιμένετε. Λουστείτε. Πληθείτε. Πληθείτε, λουστείτε, χτενιστείτε και ερχόμαστε. Με τον Εντέν. Σκοτωμός Warriors Raptors στις 4. Σκοτωμός και στο live του SDNA. Η μέρα δεν βγαίνει με τίποτα αύριο. Δεν μπορεί να βγει. Αυτό μπορεί να κάτσω να το δω μέχρι και εγώ, ρε φίλε. Θα το δούμε, ρε φίλε. Κάνουμε το φάτι μας. Αυτό μπορεί να το δω κι εγώ. Αλλά αυτό το 4 η ώρα λίγο μας. Είναι σκληρό. Είναι λίγο σκληρό. Είναι σκληρό. Δεν θα το δω όλο. Εκτός να κοιμηθώ κι εγώ μέχρι τις 4. Κοιμηθώ μέχρι τις 4 και σηκωθώ. Και το πάρω σερή μετά. Τι να κάνω. Βράδυ δεν έχουμε. Αύριο πάω να κοιμηθώ. Ορχήστρα Βασίλη Τσιτάνη Δήμητρα Γαλάνη. Μετά από φίλιο, θέατρο γη. Τι γαλάνη, μωρέ τώρα, τι γαλάνη. Και τι θα τραγουδάνει δηλαδή τώρα, Τσιτσάνη. Άσε με να τραγουδήσει το κορίτσι. Σέντερ μπακ, έχουμε κανένα όνομα. Δεν έχουμε παιδιά. Φίλε, πολύ καλό προπονητή παίρνει ο Άρης, ε. Τι. Πολύ καλό προπονητή παίρνει. Έχει στείλει ένα μήνυμα ο Λάκης, ρε φίλε, στο Βάιμπερ, αλλά δεν μπορώ να πω. Κατευθείαν από την. Τέτοια, από την Εθνική Ιταλία. Καλό προπονητή είναι. Ποιος? Ο Μαντσίνη που διαβάζω εδώ. Φιλιππωτό στο All About Άρης. Φιλιππωτό στο All About Άρης. Ο Άρης με κεφαλαία προφανώς το είπε. Ναι. Αγοράζει ναι. Τον Μαντσίνη. Καλό προπονητή. Νίκος Παπαδόπουλος. Μάστερ Σίτι έχει περάσει. Έχει παίξει και αντίπαλο με τον Άρη. Ζενίτα Γιες Πετρούπολης. Στην Εθνική Ιταλία τώρα. Στην Ιταλία τώρα θα μπορέσει να συνδυάσει όμως αυτά. Τέλος ο Παντελίδης δηλαδή. Θα ακούει κανένα τώρα και θα λέει τι γίνεται. Α, δεν είναι προπονητή, διαβάζω. Όχι, δεν είναι. 31χρονο εξτρέμ. Όχι, 31χρονο εξτρέμ είναι αυτό που μίλησε. Ο άλλο είναι 23χρονο εξτρέμ.
Α, δεν είναι ατζέντη του. Κάτσε να σου πω. Κάτσε να σου πω. Φιλιππωτό στο All About Aris. Πρόσεξε λίγο. Ο ένας μεταγραφικός στόχος του Άρη αποκαλύπτει στο All About Aris τις εξελίξεις με την έντερη επιλογή για τα Extreme. Βοήθαμε λίγο, άνοιξε μου λίγο τα μάτια, σε παρακαλώ. Ο Ρωμέν Φιλιππωτό. Ναι. Φίλος σου πολύ. Λοιπόν, θα με όπως αποδείχθηκε. Έλα ρε Νίκο, τώρα θα διακόψω το live τώρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, γιατί έχει έρθει ένα μήνυμα. Ανακοίνωση. Στο Viber. Ανακοίνωση πάει Άρης. Όχι, περίμενε. Ανακοίνωση πάει Άρης. Α, όχι, όχι, όχι. Oh, όχι, όχι. Όχι, εντάξει, καμία σχέση. Σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο. Σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο. Ο Ρωμέν Φιλιππωτό, λοιπόν. Να πω. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Ο Ρωμέν Φιλιππωτό είναι ένας 31χρονος εξτρέμ που αγωνίζεται στην ΟΣΕΡ. Μάλιστα. Και ήταν και αυτός μέχρι προσφάτως ο μεταγραφικός στόχος του Άρεος. Μέχρι προσφάτως ή το. Ή το. Ναι. Μίλησε την περασμένη Κυριακή πάλι στο Λαμπάου Τάρις. Αδελφός. Ναι. Τις επόμενες μέρες, όπως διαβάσανε οι φίλοι του Άρη στο Λαμπάου Τάρις, προέκυψε μια ακόμα περίπτωση παίχτη της ΟΣΕΡ. Στην οποία αγωνίστηκε δανεικός ο συγκεκριμένος, ο Μαντσίνη, από την Μπορντό. Ο Φιλιππωτό με τον Μαντσίνη ήταν συμπαίχτες φέτος. Mm-hmm. Λοιπόν, και ρωτάει ο ρεπόρτερ σήμερα. Το λαγωνικό. Τον κύριο Φιλιππωτό, είχαμε κάποια εξέλιξη, έλειπα. Όχι, λέει, ο Άρης θα αγοράσει τον Μαντσίνη. Και πρώτα στο Σέρτα, στο Άστραφιλ, τι κάνει. Κουμανταδόρο. Τι γίνεται εκεί πέρα. Ο Ραούλ, μπράβο, στο Σέρτα, είναι κομμάτι που λέει. Κουμανταδόρο. Μάλιστα. Καλό παίξ είναι αυτό. Ο Μαντσίνη. Κοίτα. Είναι ένα παίξ που μοιάζει πολύ στον Ματέο Γκαρσία. Αυτό λοιπόν είναι. Αχά. Γι' αυτό έστειλε το μήνυμα ο Λάκη. Mm-hmm. Απάντηση στο Γιώργη Σαββίδη. Παιδιά, μπείτε στο Instagram του Θόδωρο Καρπίδη. Υπάρχει απάντηση στο Γιώργη Σαββίδη. Αυτά δεν μπορώ. Αυτά δεν μπορώ. Ωραία είναι αυτά. Ναι. Αυτά δεν μπορώ. Πολύ ωραία. Δεν πειράζει. Ωραία, επειδή όμως αγαπάμε Θόδωρο Καρπίδη και είναι απόλυτο respect, προχωράμε. Δεν μπορώ να το αποφευθώ τώρα στην πορεία που αντιλαμβάνεσαι. Ο Κάρι είναι ο Κάρι. Ο Ματσίνη, ένα παίκτη που μοιάζει πολύ στον Ματέο Γκαρσία. Παικτικά. 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 Και όχι αγωνιστικά. Θα έλεγα ότι στο επιθετικό κομμάτι ίσως είναι, δεν θα πω καλύτερο, πιο ουσιαστικό από τον Ματέο. Ναι. Πιο πειθαρχημένο τακτικά. Δεν είναι τόσο. Μαρκάρι, γυρίζει, βοηθάει, αλλά όχι με τη συχνότητα που το έκανε ο Ματέο. Απ' την άλλη, ο Φιλιππωτό είναι ένας εξίσου πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος όμως είναι στα 31, το OK. Ο Άρης νομίζω ότι αν καταλήξει στο Μαντσίνη, που από ό,τι φαίνεται εκεί καταλήγει, εκτός απρόπτου, το κάνει με το σκεπτικό ότι είναι ένας παίκτης τον οποίο μπορώ να πουλήσω. Ενώ τον άλλο σε παραγωγική ηλικία. Ναι, σε παραγωγική ηλικία, είναι ένα project κτλ. Ενώ τον άλλο δεν μπορώ να τον πουλήσω. Ναι. Και δεν έχει και άδικο εδώ που τα λέμε. Ναι. Εγώ θα τους έπαιρνα και τους δύο. Αλλά δεν μπορώ. Κάτσε ρε Νίκο, χαλάρωσε να πει με τα λεφτά του άλλου. Εγώ θα σε έπαιρνα και τους δύο. Εγώ θα σε έπαιρνα και τους δύο. Πρόεδρε, αν ακούς, πρόεδρε, φέρνει ξένα... και τους δύο. Μάγκα. Να παίζουν τα τσιμέντα. Τι έγινε, μας την πέσανε. Τσιγάρο θες να κάνουμε. Τι έγινε. Μας την πέσανε. Βέβαια. Τι έχουμε. Πού είναι, θα το πούμε εμείς. Θα το πούμε εμείς. Πού είναι. Πες να σου δώσω τα στοιχεία, θα το πούμε εμείς. Ναι. Γράψε τα στοιχεία, και θα το αναφέρουμε εμείς μετά. Ναι, βεβαίως. Επιτελούμε και, τέτοιο έργο, άμα χρειαστεί. Να βοηθήσουμε τον κόσμο, ρε φίλε. Ξέρεις τι έκανα πριν φύγω, ε. Μεγάλη επιτυχία. Και καλά που ήρθε η κυρία από τον Πέμπτο. Βγαίνουμε έξω οικογενειακώς. Δώσε λίγο το κλειδί σου να κλειδώσω. Πολύ ωραία. Πού είναι το κλειδί μου, έτσι. Το κλειδί ψάχνει την πόρτα. Άμα όμως έχουμε αλάνια ανθρώπους, είδαμε. Εντάξει, το κατεβάσαμε, το ρίξαμε. Μπήκε μέσα, όλα καλά. Ο Νίκος έχει φίλους διαρρήκτες. Όχι, ρε φίλε. Απλά εμφανίστηκε ο Θεός, την έστειλε την κυρία από τον Πέμπτο. Ναι. Που περίμενε το ασανσέρ και δεν έρχονταν το ασανσέρ και πήγε να κατέβει με τα πόδια και λέμε εμείς το κρατάμε για αυτά. Και λέει τι έγινε τέτοιο. Λέμε να φέρουμε λίγο μαχαίρι, λίγο κανένα τέτοιο, κανένα κατσαβίδι, κανένα να το σπρώξουμε. Τσίκι, 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 έγινε δουλειά. Εντάξει, το σώσαμε. Γιατί είχε μείνει μέσα και δεν έπεφτε, κατάλαβες. Αλλά το κάναμε δουλειά. Θα ανοίγει σπίτι αυτό από εδώ και πέρα. Όχι, ρε φίλε. Είχε μείνει το κλειδί μέσα και δεν μπορούσαμε να κλειδώσουμε. Ναι. Κατάλαβες. Αυτό. Ποιο το έκανε αυτό το λάθος. Εγώ. Α. Εγώ, το ταλέντο. Μπράβο, Νίκο. Ναι. Λοιπόν. Πάμε break. Στοίχημα.gr. Πάμε στο διάλειμμα. Στοίχημα.gr. Πάντα μαζί μας. Εδώ σταθερά στην εκπομπή του Νίκου Παπαδόπουλου. Εδώ στο. Ο Μπαλαντέρ που κρατάει κάθε μέρα 10 με 12 εδώ στο Λίμπερο. Έτσι. Εμείς εδώ είμαστε φιλοξενούμενοι. Λοιπόν, στοίχημα.gr. Καθημερινά με τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Μπορεί να μην έχει κάποια μεγάλα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο τώρα, ας πούμε, σήμερα και γενικότερα αυτές τις μέρες αφού τελειώσαν οι εθνικές ομάδες. Αλλά έχει πολύ ψωμί και με μπάσκετ καθημερινά και με όλα τα άλλα τα αθλήματα.
Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για την δεύτερη ώρα. Καλοκαίρι. Πολύ ωραίο χαλί είναι αυτό. Πολύ ωραίο χαλί είναι. Είναι πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι. Είναι καλό. Λοιπόν, καλό, μιας που θα είμαστε καλός εδώ και το καλοκαίρι, ελπίζω. Ή τέλος πάντων, όχι ελπίζω, αναπόφευκτα. Ωραία. Θα... Είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω. Θα ετοιμάσουμε, φίλε, κάποια στιγμή. Θεματικές βραδιές. Όχι. Δεν θα είναι θεματική βραδιά. Θα έχουμε, ας πούμε, μια εκπομπή στην οποία θα παίζουμε όλα τα τσιχλοτράγουδα, καλοκαιρινά τραγούδια. Των τελευταίων χρόνων, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται τώρα να πάμε πολύ πίσω. Όχι, μη μου μιλάς για καλοκαίρια και τέτοια. Μέσα στο καυτό. Έχω δύο πολύ καλές φετινές εισόδους. Η μία είναι από τη Ζωζεφίν Βέντελ. Ωραία, το τραγούδι λέγεται Τι. Και έχει ένα καταπληκτικό καινούριο τραγούδι με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, Νικοπατόπουλο. Πρέπει να το δεις οπωσδήποτε. Ο Οικονομόπουλος έβαλε αυτή... ένα καλοκαίρι. Κακό, κάκιστο. Ναι, το άκουσα και εγώ, δεν με τρελαίνει ιδιαίτερα. Αυτή η τύπησα, η Μήτρελ που είχε πάει στο Survivor, η Ειρήνη Παπαδοπούλου. Ναι. Ένα βίντεο κλιπ, τώρα σου μιλάω, πανηγύρι τώρα. Η Ειρήνη Παπαδοπούλου πρέπει να κάνει πολύ δουλειά στο γυμναστήριο. Ναι, μπράβο τη. Πολύ... Μπράβο τη γι' αυτό. Το έχουμε, ρε φίλε, το κινητό να το κάνουμε την ανακοίνωση. Έχει να μα πει. Στα έγραψε. Του τα έγραψε. Ήταν. Α, οκ. Λοιπόν, πάρα πολύ καλή Ειρήνη Παπαδοπούλου. Το τραγούδι λέγεται Χαλάλι. Χαλάλι. Και μου έχουν πει ότι είναι αλβανικό. Λαλί λαλά, χαλάλι λαλά. Αχ, ρε, κάτι μου θυμίζει. Έχει πολλά τέτοια. Έχει τσιχλοτράγουδα καλοκαιρινά. Ναι, έχει πολύ πράγμα. Εκεί με το Μαζονάκι και την. Πώς τη λέγανε, ρε, την. Τη Βικτόρια Χαλκίτη. Βικτόρια Χαλκίτη. Βέβαια. Ο Μαζόνι στην Κύπρο για κάποια βραβεία και έχει ανεβάσει κάτι καταπληκτικές φωτογραφίες στο Instagram. Είναι πολύ δυνατός ο social media. Πολύ δυνατός. Είναι εξαιρετικός. Πολύ, πάρα πολύ δυνατός. Πάρα πολύ δυνατός. Είναι γιατί και ειδικά όταν έχει. Οποιασδήποτε. Όταν έχει τέτοιες εκδηλώσεις, ρε παιδί μου, βραβεία κουλουπού κουλουπού και φοράει έτσι και κάτι ωραία ρούχα, είναι ακόμη πιο ωραίος. Πολύ δυνατός. Έχει και κανάλι στο YouTube που μαγειρεύει. Έχει κανάλι που μαγειρεύει. Ναι. Αυτό το ήξερα. Ναι. Μαζό ή έχει άλλο όνομα. Μαζό, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, αλλά έχει κανάλι στο YouTube που μαγειρεύει. Ναι, ναι, ναι. Αμα, δεν το ήξερα αυτό. Είναι εκπληκτικός. Είναι από τους ανθρώπους, από τους celebrities βασικά, που ξέρουν να χρησιμοποιούν νομίζω πολύ καλά τα social media ο συγκεκριμένος. Εντάξει, είναι πολύ δυνατός τώρα. Είναι πολύ δυνατός. Είναι πολύ δυνατός. Όλα καλά μέχρι που μπήκες εσύ. Τι έχουμε άλλο, Νίκο, τώρα για πες, τι γίνεται. Εδώ πέρα. Ματέο Γκαρσία στον ΠΑΟΚ θα ήθελες. Θόδωρος Καρυπίδης, Γιώργης Σαββίδης. Ωραία, θα περάσουμε. Τέλεια. Αυτά είναι πολύ ωραία. Μας αρέσουν πάρα πολύ. Το βράδυ είναι πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ ωραία, έτσι δηλαδή. Άνοιξε ο ασκός Θεόλου. Τη μία και να απαντάει ο ασκός. Ναι, αλλά πάλι ο δικός σου ξεκίνησε. Το ξέρω. Βέβαια. Ποιος θα ξεκινήσει. Δικό σου. Τι εννοείς δικός μου, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει, τι δικός μου. Δεν έχω σχέση με τον άνθρωπο. Προεδράρα, τρελανέ του, Ιντέγε, Ιντέγε. Έρε και να έρθει Ιντέγε. Και να μην περάσει τις εξετάσεις. Να μην περάσει ιατρικά, ξέρω εγώ να έχει τίποτα. Να μην μπορεί να τρέξει. Το λαμπαουτάρι. Κόπηκε. 30 δευτερόλεπτα πριν. Ανεβάζει συνέχεια τώρα stories και τα λοιπά. Πηδάει τα σκαλοπάτια 3-3. Τι λέει ρε φίλε, σαν τον Γκάλι. Αγνό. Ο Γκάλι δεν ανεβοκατεύεται σχεδόν στο παλέ. Αγνό. Τυχαίο. Δεν νομίζω Νίκο Βαλό. Σήμερα ανέβασε, έκανε διάδρομο με μάσκα. Και το λαμπαουτάκι φυσικά έβαλε ο μασκοφόρο. Μασκοφόρο η Ντέγια. Μασκοφόρο η Ντέγια. Τρομερά πράγματα. Ο μασκοφόρο η 4. Μάλιστα. Οκ. Ματέο Γκαρσία στον Πάο. Θα ήθελα. Το έχω πει, το έχω αναφέρει και μέσα στο χειμώνα. Ότι θα το ήθελα αυτό το μωρό να φοράει τα σπρώμαυρα. Δεν θα γίνει μάλλον. Αλλά okay. Εγώ έχω πει εδώ καιρό ότι μάλλον θα πάει στο Μεξικό. Το κατέσω. Μπορεί να μην δικαιώθω. Το είπε και το γράψαν και οι Ισπανοί. Ναι. Γράψανε για ελληνική ομάδα και για το. Πόσο για τον ΠΑΟΚ, παιδί μου, και για το Μεξικό. Πόσο μπροστά είμαι. Εγώ το ήθελα αυτό το παιδί εδώ. Ναι. Άποψή μου, ρε παιδί μου. Καλά. Το γούσταρα εγώ που το λέω στον Άρη. Οκ. Okay. Εντάξει, από εσά μπορεί να σου πει ότι όχι, δεν κάνει. Ή ξέρω εγώ θέλει ο ΠΑΟΚ άλλο παίχτη. Εντάξει. Πολύ μπερδεύονται, όχι πολύ βασικά. Μερική, μια μικρή έτσι. Μάζα, που λέει, και αυτό γινόταν και με τον Ολυμπιακό, ότι να, ο Ματέο πάει στον Ολυμπιακό και τα λοιπά, Γιάννη και τα λοιπά. Ναι, παιδιά, ο Ματέο δεν ανήκει στον Άρη. Ο Ματέο ήταν δανεικός στον Άρη και ακόμα τυπικά είναι, γιατί ο δανεισμός του λήγει στις 36. Έτσι, δηλαδή τώρα στην πρώτη, κανονικά ο Ματέο πρέπει να είναι. Συγγνώμη ρε φίλε, όταν αν μιλάμε για τέτοια ποσά και 2 και 3 εκατομμύρια ευρώ, τι να κάνει ο Άρης δηλαδή. Δεν μπορεί, φίλε. Εντάξει, ο Άρης έπιασε ένα ταβάνι με το 1,5, δεν μπορείς παραπάνω. Μετά κατέβηκε λίγο, οκ, αλλά δεν γίνεται. Και να σου πω κάτι. Μήπως το 1,5 χρησιμοποιήθηκε ως λαγός στην Ελλάδα. Το είχαμε λάκι. Φεύγει ο λαγός που λέγει εγώ. Και σταμάτησε. Πώς ήταν λαγός το 1,5. Λοιπόν, κατάλαβες. Με αυτά τα λεφτά μπορείς να βρεις πολύ καλύτερους ποδοσφαιριστές και με 300.000-350 βρίσκεις ένα παίκτη σαν τον Ματέο. Μην τρελαθούμε τώρα 1,5 εκατομμύριο για τον Ματέο. Παιδιά, αυτά τα οποία γινόντουσαν παλιά στον Άρη και μοιράζαμε λεφτά. Μην φύγει ο Κόκε, πάρε 800.000 συμβόλαιο. Κρατήστε, μην τον πουλήσετε αυτόν. Δεν έβγαζε λεφτά η ομάδα. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται πια και δεν θα γίνονται, ελπίζω, πια στον Άρη. Εντάξει,
έρχεται πρόταση για παίχτη, είναι ικανοποιητική. Τον βάζω εγώ στο αμάξι, τον πάω στο αεροδρόμιο, του λέω αδελφέ μου, καλό ταξίδι, να είσαι καλά. Τελειώσαμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο πλέον. Αγοράζεις, πουλάς. Δεν γίνεται μόνο να αγοράζεις. Και δεν μπορείς να ξεφεύγεις. Ο Νίκος του αρέσει. Ο Ματέο Γκαρσία, να τον πάρει. Όπως τον είδα, παιδί μου, στον Άρη φέτος, μου άρεσε πολύ. Εγώ δεν θέλω να συζητάω για, για άρχηματό, γιατί με έχει κουράσει αυτό το θέμα. Ναι. Το έχω πει πολλές φορές. Εντάξει, καταλαβαίνω τον κόσμο. Κάποιοι είναι πολύ φαν του Ματέου. Και έχω και τη λύση για κάποιον που μπορεί να μου πει για τον Αλλά τον μην είστε προσωπολάτρες. Ναι. Τάδρε ο Λεό Ζαμπά. Ναι. Ματέο Γκαρσία. Πολύ απλά πράγματα. Ο Λεό. Γιατί να μην υπάρχει. Α, υπάρχει πρόταση. Πρόταση δεν υπάρχει, όχι. Εδώ, πρόταση στο 10-12. Δεν έκανε και χρόνια για να πάρει πρόταση τώρα, να μην τρελαθούμε. 10-12 εδώ πέρα, αποκλειστικό. Απλά πρόταση επειδή, για είναι ένα, επειδή είναι ένα παιδί που στη πιάτσα έχει καλό background. Και είναι σε καλή ηλικία, Βραζιλιάνος, 20-21 χρονών και όλα αυτά, και έχει καλά στοιχεία. Τα έδρα το Ζαμπά, Ματέο Γκαρσία, ρε φίλε. Ναι. Άλλοι παίχτες. Άλλοι παίχτες. Okay. Αλλά εμένα μου αρέσει. Διαφορετικό στυλ. Συμφωνώ με την άποψη που λέει ότι ο Πάοκ θέλει ένα εξτρέμ έμπειρο και, και παίχτη να βάζει γκολ. Συμφωνώ. Έτσι τον Μπίσεσβαρ. Θέλει. Δεν είναι ο Μπίσεσβαρ εξτρέμ. Έχει τον Καντουρί. Δεν βάζει γκολ. Α. Και ο Καντουρί. Τι το βλέπω και πολύ πιθανό να μένει. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Τελείωσε το ματσί και τελείωσε. Ναι. Και επίσης ο Καντουρί δεν είναι εξτρέμ. Ούτε αυτό. Μιλάμε ποιος για ένα. Ποιο είναι εξτρέμ στον Πάοκ τελικά. Αυτή τη στιγμή ο Ζαμπά, ο Λιμιό και ο Λάμπρου. Μάλιστα. Αλλά τα παιδιά αυτά. Δεν είναι και με τον γκολ. Θες από τον εξτρέμ να έχεις εκεί 7, 8, 10 γκολ. Κότσα τα μάνη, την κλέτσε τη Φενέρ μέσα στη Φενέρ που τη βρίζει όλη την ώρα. Που, που τον βρίζουν όλη την ώρα. Φορείς ακουστικά σου. Ένα, δύο. Ναι. Τι ωραία. Έχει γίνει πολύ μεγάλη φασαρία αυτό εδώ πέρα. Φίλε, δεν νομίζω το σκηνικό τρέχει ή από την αρχή της σεζόν φέτος ή από πέρσι. Γιατί ακόμα και στην Τουρκία, Νίκο Παπαδόπουλε, που έχουν κάποιο πολιτισμό ακόμα και εκεί. Δεν ξέρω, το βρίζανε τη μάνα, δεν κατάλαβα τι ακριβώς είχε γίνει τότε. Και έχει γίνει ολόκληρη κουβέντα, δηλαδή και μέχρι και ο Μπράντοβιτς έλεγε να το σεβαστούμε και τέτοια. Να το σεβαστεί ο κόσμος και δεν συμμαζεύεται. Το σεβάστηκε ο Γιαταμάν, την έκανε τον break σήμερα. Ο Κάλιντζ είναι αυτός που ανέβασε το βίντεο με το. Ναι, ναι. Απομένει μία νίκη πλέον για την Ανατολού Εφές να πάρει το πρωτάθλημα, νομίζω το αξίζει. Αυτός είναι ο Αντριέν Μοερμάν. Μοερμάν, μάλιστα. Γάλλος forward. Ο Λάρκιν το που λένε που είναι. Δεν ξέρω, ήταν πριν. Σέιν. Σέιν Λάρκιν. Το τουρκάκι πώ το βλέπει. 16 πόντους, 13 rebound, μία assist στο Μοερμάν. Που ερχόταν από τραυματισμό. Φαντάσου να έχει και ρυθμό. Το τουρκάκι, φίλε, είναι. Ναι, ενδιαφέρουσα περίπτωση. Και βέβαια είναι και ψηλή, γιατί ο Μερμάν δεν είναι κοντό παιδί. Ναι, βλέπεις, ναι, ναι. Είναι... Εκτός αν φοράει τα κούνι, δεν το ξέρουμε, δεν έχουμε εικόνα. Μπορεί να παίζει και μπάσκετ, Νίκο Παπαδόπουλε. Σωστό, ναι. Σαν τη δικιά μας εδώ πέρα, πώς τη λένε. Την... Τη Δώρα, την Παντέλη. Τη Δώρα, την Παντέλη, ναι. Τον Γκους Μπαλμπάι. Πολύ ωραία, κανένα ματσάκι έχει, να δούμε τέτοιο. Δεν νομίζω. Μασκετάκι σήμερα. Ο Νίκος Ροζνοβίτης ακόμα παγωτό δεν μας φέρνει. Εγώ θέλω. Πάω, ρε, βαριέμαι να μέχρι πάνω. Αν ακούει κάποιος ακροατής, ωραία, θα πάμε αλλιώς. Θα παίξουμε διαφορετικά. Λοιπόν. Αν ακούει κάποιος ακροατής του ραδιοφώνου και είναι εδώ κοντά, ρε παιδί μου, στην περιοχή, έτσι. Θέλουμε δύο παγωτά. Γιάννη, θες παγωτό? Όχι, δεν θέλω. Κατά τρία. Κατά τρία. Πόσο κάνουνε, 10 ευρώ, πάρ' τα πίσω. Φέρτε μας ένα παγωτό, γιατί έχουμε λιώσει εδώ πέρα από τη ζέστη. Δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα για την υγρασία. Έτσι, ένα ωραίο πύραυλο. Τώρα έτσι ένα πύραυλο, ρε φίλε. Με βανίλια, ρε παιδί μου, έτσι. Που έχει αυτό το πλαστικό από πάνω, την αηδία που βγάζει και τον τρως, εντάξει. Εκτός αν πάμε μετά από την εκπομπή σε γνωστό παγωτατζίδικο και φάμε παγωτό μηχανής. Τι παγωτό μηχανής, ρε Νίκο. Είναι λίγο και αυτό είναι καλό. Πάρουμε κάτι κανονικό. Θέλουμε ένα παγωτό, δεν γίνεται. Φέρετε μας ένα παγωτό. Ένα Magnum. Καλό. Ή ένα ξυλάκι. Τραβάει πολύ. Σκέφτομαι μπορεί και να ανέβω. Απλά γιατί τώρα δροσίστηκα, εντάξει, είμαι κομπλέ. Ήρθε, η θερμοκρασία του σώματός μου είναι σε normal σημεία τώρα. Οπότε μπορεί και να ανέβω. Μπορεί. Μπορεί. Απλά αν ο δικό σου. Ο φίλος ο Γιάννης λέει Raptors ή οι Golden State ρεμίστες. Πιο μετά. Πιο μετά θα τα πούμε αυτά. Μίστη. Εδώ όλοι μίστες, παιδιά. Είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι το σημερινό και τέτοια το πάμε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μπογρίνιο σήμερα στο Τσίλι. Αποθέωση. Παιδιά, ο Γιώργος ο Μπόγκρης, να ξέρετε. Τσίλι καφενείο, δεν έχετε ιδέα το πόσο μεγάλο καφενείο ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι τρομερή περίπτωση ανθρώπου. Είναι μεγάλη περίπτωση, είναι μεγάλη υπόθεση φίλε, για κάποιον να έχει γεννηθεί στα λεφτά. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή ο Γιώργος τον Μπόγκρης τα λεφτά δεν τα έχει ποτέ ανάγκη. Εντάξει. Α, δεν σου λέω ότι είναι ρε παιδί μου ο Μίδας. Ωραία, αλλά ήταν πάντα άνετος ρε παιδί μου. Ναι. Καταλαβαίνεις. Δεν χρειαζόταν να δουλεύει για να ζει. Ναι. Και επίσης να ξέρεις ότι συνήθως υψηλοί άνθρωποι είναι ρε παιδί μου λίγο σε σχέση με τους κοντύτερους. Τι στρίβει το μυαλό του και τόσο πολύ, ρε παιδί μου, είναι επειδή περισσότερα τα εκατοστά στο κορμί του πάνω. Είναι καφενεία, ρε Νίκο, όχι, όχι, όχι. Είναι ρε παιδί μου λίγο πιο αγαθή.
να σου το πω έτσι, λίγο πιο χαζούλιδες, ρε παιδί μου, συνήθως. Αυτό γοήτευσε την Έλλη, πιστεύεις. Ο Μπόγκ δεν είναι τέτοιος τύπος. Είναι, και επειδή είναι και 2-5, ας πούμε. Είναι τσακαλάκος. Τώρα 2-5 ένας τύπος, άμα είναι καφενείο, μιλάει δυνατά και τέτοια, είναι... δεν περνάει απαρατήρητος, καταλαβες. Είναι τρομερή μορφή. Αν και έχει επιτεθεί σε συνάδελφο. Δεν πρέπει να το. Είναι κάτι. Το... Όχι, στην Αθήνα παίζει, δεν είχε γίνει το σκηνικό με τον Γεωργίου. Α, ναι. Σωστή. Ναι. Που βέβαια. Κάποιοι λένε ότι. Πώς το λες ο μικρό. Δεν ξέρω πώς το λες ο μικρό. Σωτήρι. Μπορεί και να είναι και σωτήρι. Μπορεί. Μπορεί. Το έγραψε ένα σήμερα στο Σίλι, βάλετε και του Γεωργίου μέσα. Καλά θες. Ο πρώτος του Γεωργίου θα τον πω, ξέρει. Αγαπάει πάρα πολύ Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ. Ναι, αυτό μου το έχει πει, έρχεται συχνά. Αγαπάει πολύ Θεσσαλονίκη. Όποτε βρει την ευκαιρία έρχεται. Ναι. Ή όποτε τέλος πάντων μπορεί να είναι προς τα δώρα, παιδί μου, ξέρω εγώ, θα. Και τη γυρνάει την πόλη, δεν είναι. Ναι. Είναι μεγάλη μορφή. Είναι μεγάλη μορφή, είναι ωραίος τύπος. Εντάξει, έφτασε μέχρι τον Ολυμπιακό που ήταν η ομάδα της καρδιάς του, δεν το έκρυψε ποτέ. Εντάξει. Έχει περάσει και από τον Άγιο. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή, σε 2-3 χρόνια, νομίζω ότι θα είναι για αυτός μια πολύ καλή περίπτωση για να επιστρέψει εδώ σε Σαλονίκη. Κάποιος τον θέλει εδώ. Ναι, κάποιος τον θέλει εδώ. 100%. Εδώ. Δεν ξέρω αν θα μείνει χρόνο στον Ολυμπιακό. Έχει συμβόλαιο. Πρέπει να έχει, αλλά δεν ξέρω αν θα μείνει. Mm. Πρέπει να είναι τελευταίο χρόνο συμβολέου του χρόνου. Αλλά... έχει ακόμα αυτό το κακό μουστάκι. Σήμερα δεν είναι η συνέντευξή του στο. Όχι, έχει ξυρίσει το μαλλί, τώρα έχει γίνει τώρα ξανά μοντέλο. Σήμερα είναι στο τέτοιο, στο Λούμπεν. Σε αυτό είναι, ναι. Θα το δούμε. Το βράδυ ναι. Μετά έχει Γιώργο Μπόγρη. Ναι. Σίγουρα είναι... θα πέσει ερώτηση για ελικοκίνου και περιμένουμε απάντηση. Δεν είναι φλόρι αυτή, δεν τα λένε. Δεν τα λένε. Δεν τα λένε. Εμείς, ας πούμε, τον είχαμε τώρα. Αν είχαμε μια... είχαμε πεθάνει τώρα, εντάξει. Ναι, αν τον είχαμε εδώ πέρα ανάμεσά μας τον Γιώργο τον Μπόγρη, πρώτη ερώτηση: καλησπέρα, Γιώργο Μπόγρη, μίλα μας για λίγο εκείνο. Ξεκινάμε από αυτό και μετά πάμε σε όλα τα υπόλοιπα, μπάσκετ, κουλουπού κτλ. Μετά θα πηγαίναμε πού βγαίνει στη Θεσσαλονίκη όταν έρχεσαι. Ποια είναι τα μέρη. Ξέρουμε που βγαίνει. Α, εντάξει, θα μας τα λέει και αυτός, ρε φίλε. Εντάξει. Τελευταία φορά. Χριστούγεννα ήταν. Νομίζω πέσε για πάω Ολυμπιακό στο τέλο. Ζατόρ, σίγουρα. Όχι, ρε, όχι. Μαρκίζ. Κάσπερ. Δεν ταξιδεύω στο μαγαζί αυτό, Νίκο. Είναι... δεν πηγαίνει σε τέτοια. Flying carpet. Όχι, τι flying carpet. Πετούμενο κι εσύ. Πετούμενο. Flying carpet. Χοντρικά κρύβε. Είναι πολύ όμορφο στο μαγαζί, απλά δεν είναι άλλη φάση. Είναι μπαρ, δεν είναι. Ολυμπιακό. Ναι. Okay. Εντάξει. Εκεί! Όχι, ρε. Α, και πηγαίνει μόνο ο Λάκη. Έτσι, μπράβο. Και ο Νίκος. Και ο Νίκος. Πήγαινε. Και πήγαινε τώρα εσπρέσο δεν... εκεί. Ναι. Παλιά παρέα. Λάκης. Ναι. Θεέ τι γίνεται, θεέ τι γίνεται. Αυτή ήταν η κουβέντα και σε όλη την άλλη ώρα, στον μία ώρα του καφέ, δεν λεγόταν από τίποτα άλλο. Ξυφουνών. Και μαύρες θάλασσες και τελευταία είχαν, ξέρεις. Ναι, καλά, οκ. Okay, εντάξει. Ο Σούντιγκαν πήγε, έφεγε μαύρη θάλασσα. Πήγε. Πήγε μαύρη θάλασσα, έφεγε. Πήγε κύριο Αλέκο. Βέβαια, πήγε κύριο Αλέκο. Πέρα, πήγε να φάει ψάρι, πήγε να φιούζω. Ο Ντουάρτε πήγε χάλαρο. Πήγε κύριο Χρήστο, δηλαδή. Ναι. Βλέπεις, φίλοι μας όλοι. ο Σούντγκρεν πήγε να φάει ψάρι ή πήγε να πιει κανένα ούζο, ρε παιδί μου. Πήγε να φάει καλά. Α, πήγε να φάει καλά. Ναι. Οπότε, άμα έφαγε καλά, θα την έφαγε και καλά. Όχι. Παϊάρης. Ναι, τέτοια απλά είναι η Παϊάρης, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Και, δηλαδή, συγγνώμη, περίμενε, ρε φίλε. Πήγε ο άνθρωπος εκεί πέρα και. Α, εννοείς ήταν, δεν ήταν με την οικογένειά του. Όχι, ήρθε μόνος με το μάνατζερ του. Το έκανε γεύμα η ΠΑΕ. Μάλιστα. Του παρέθεσε. Του παρέθεσε ένα γεύμα, ρε παιδί μου, την πρώτη μέρα που ήρθε και τα λοιπά. Πάμε να φας κάπου καλά. Ναι. Τι θα τον πάει στο Σοκράτη για γύρω. Σωστά. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει. Γιατί έχει Σοκράτη, φίλε. Μια χαρά είναι. Τίμιος. Εγώ τον τιμώ. Δεν είναι θέμα. Σοκράταρος. Τίμιος. Μια χαρά είναι. Και φινακότα πιο δίπλα. Περιμένουμε 100 ευρώ από τον καθένα. Είναι πολύ καλή, ρε φίλε. Πω, πω, να είχαμε τώρα. Και είναι η μπαγκέτα η ωραία που έχει με το κοτόπουλο μέσα. Όχι, γίνεται το ψητό έτσι μέσα με το τυρί μέσα. 100 ευρώ φέρτε μας. Ο καθένας. 100 σοκράτες, 100 φινακότες. Θα σου εκμυστηρευτώ τώρα. Όχι τώρα, μάλλον στο διάλειμμα, γιατί χθες δεν πρόλαβα να έρθω. Θα σου εκμυστηρευτώ. Τώρα θέλω. Όχι, τώρα δεν γίνεται. Γιατί? Δεν γίνεται όπως στον αέρα. Θα σου εκμυστηρευτώ στο διάλειμμα. Κοίτα, πρόσεξε με λίγο. Πηγαίνοντας να πάρω παγωτό. Είμαι. Τίμιος. Τι? Πηγαίνοντας να πάρω παγωτό, το έχω πάρει σχεδόν. Άρα απόφαση. Είναι κάτι για το οποίο έχει τύψεις. Δεν έχω τύψει, ρε παιδί, απλά καταλαβαίνω. Είμαι σίγουρος ότι είχες τελειώσει νωρίτερα, απλά προέκυψε κάτι καλό ποιοτικό. Και δεν ήρθες. Πάνω κάτω έτσι είναι. Απλά, αφού σε ξέρω. Απλά, όχι, τώρα. Απλά πίστευα ότι θα προλάβω. Πίστευα ότι θα προλάβω, αλλά δεν υπολόγισα σωστά την ώρα. Γιατί προσέξτε, ο Νίκος μου στέλνει μήνυμα στις 10 και μου λέει 11 θα είμαι εκεί. Όταν μου στέλνει μήνυμα ότι δεν θα έρθει, ήμουν σίγουρος ότι κάτι προέκυψε άλλο, έχει τελειώσει. Ποιοτικό και λέει τώρα τι να πάω για μια ώρα. Δεν γι' αυτό σε ρώτησα χθες. Έφτασε σπίτι. Φτάσαμε στο μισάωρο, κατάλαβες γι' αυτό. Και όταν μιλήσαμε ήμουν από κάτω. Δεν έκανα σωστή υπολογισμό τη ώρα. Δεν έπρεπε να ενημερώσω για εκείνο. Έπρεπε να το κάνω μούχτη το 11 η ώρα για να σου πω τελικά δεν προλαβαίνω. Καταλαβαίνετε. Όπως την Δευτέρα που τον πήρα τηλέφωνο και είχε έρθει το ρεύμα, ήμουν σίγουρος ότι δεν το σήκωσε επίτηδες και το άφησε γιατί λέει είναι κακό τηλεφώνημα, δεν θα το σηκώσω. Παντελονάτα. Όχι. 10 παρά 5 που σε πήρα.
Το είδε και δεν το μιλήσαμε μετά. Μετά, πριν όμω 10 παραπέντε που σε πήρα, δεν το σήκωσε. Όχι, κάτι έκανα. Ρε, εσύ αφού μιλήσαμε 10 παραπέντε. Μετά μιλήσαμε. Ρε, 10 παραπέντε δεν μιλήσαμε και μου πέσε το ρεύμα. Την πρώτη που σε πήρα, που ήρθε, δεν το σήκωσε. Όταν ήρθε. Δεν ήταν 10 παραπέντε, Νίκο. Ήταν 10 παραπέντε, γιατί 10 παραπέντε ήρθε το ρεύμα, Νίκο. Και εγώ που το έμαθα ότι ήρθε 10 παραπέντε το ρεύμα. Όταν το είπα εγώ πιο μετά. Νίκο, πρέπει να μιλήσαμε. Θα το σήκωσε. Νίκο, ήταν υπό τον Νίκο, αλλά δεν πειράζει. Εγώ σ' αγαπάω και το περνάω έτσι. Στον Τούκο. Είναι παραπέντε. Θα βάλεις Γιάννη μετά έτσι ένα ωραίο διάλειμμα. Έτσι ένα καλό ποιοτικό διάλειμμα. Δεν φεύγεις από τώρα. Έλα ρε φίλε, τώρα άσε μα τα με. Πες το κολλητό στο λάκι να το κάνει 6 μέτρα τώρα να τελειώνουμε αυτό. Δεν φεύγεις από τώρα. Σου λέω τα λεφτά εκείνη, κερνάω εγώ. Αγωτώ. Δεν θέμα, τα λεφτά δεν ήταν ποτέ πρόβλημα. Εντάξει, σου δίνω κέντρο για να πας. Έλα ρε φίλε, τώρα τα 2 και τα 3 ευρώ τώρα, σε παρακαλώ. Εντάξει. Πάρε όλο το κάνει, τέτοιο, όλο το ψυγείο. Πάρε την άλτζιντα. Πάρε ένα χήμα, ένα δίλητρο. Σκάλα φυλακάκι. Ξέφυγε ο Ρονάλντο με Τζορτζίνα στη Μεσσηνία. Οπα, τι έγινε δηλαδή. Οχοχοχοχοχο. Διτ, οπα. Ο Κριστίνα πήγε λίγο Κώστα Ναβαρίνο το παιδί, έτσι να χαλαρώσει. Για να δω. Τα ερωτικά φίλια Ρονάλντο Τζορτζίνα. Πλάνο πολύ μακριά. Ωραία, φίλε. Φωτοστάρινε. Αμαν. Πιστεύει ο Κριστίνα τώρα στο Κώστα Ναβαρίνο περνάει καλά. Για να πηγαίνει. Δεύτερη φορά είναι η τρίτη. Δεύτερη. Εκεί δεν έχει γίνει συμφωνία για τη Γιουβέντους. Ναι, δεύτερη. Είχαν έρθει άνθρωποι τη Γιουβέντους εδώ πέρα. Ο Ανιέλη είχε έρθει στο Κώστα Ναβαρίνο. Γενικά το Κώστα Ναβαρίνο είναι χάλια. Ναι, ναι, πραγματικά πέρα δύσκολο πήγαινε. Ναι. Ωραίο που λέει το Σταρτζιάρ. Ωραία, εδώ 1,5 λεπτό είναι το βίντεο, πολύ ωραίο. Ναι, αλλά πού είναι ρε παιδί μου που ξέφυγε η κατάσταση, άντε. Έδειξε το είδαμε μια φωτογραφία. Βαρύνο, και... Ναι, το διαφημίζει ρε το. Όπα, εδώ ξέφυγε. Όπα. Έχουμε κάνα μπατσάκι. Όπα, αυτό είναι εδώ πλά. Εδώ πρώτο ποιο είναι. Η οποία είναι ενισχυμένη μπροστά, βλέπω. Βεβαίω, όπα. Να, το... Για μένα αυτό ήταν ο πιο τίμιο. Κολαούζα από δίπλα. 105 κιλά, μια χαρά. Χριστός και η Παναγία. Αυτές είναι φωτογραφίες αρχείου όμως βλέπω. Το α, πιο... Υπάρχει, Νίκο, εδώ... κάποιο είδους... Πλαστική. 100%. Ναι, 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 τα έχει φτιάξει. 100%. Τις έχει πει, την έχει πιάσει, άκου να σου πω. Πάρε αυτά. Εγώ πιστεύω ότι ο Χριστιανό κάνει. Εδώ. Πιστεύω από ότι έχει κάνει. Τέτοια φάση διακοπές ποδοσφαιριστών... Δεν το έχουν ξεχάσει πολύ, αλλά σίγουρα τώρα που θα τα αναφέρω θα τα θυμηθούν. Ήταν ή πέρυσι ή πρόπερσι η φωτογραφία πάνω στο σκάφος του Gianluigi Buffon. Που ήταν η δικιά του κειμένη μπροστά και έπαιζε, και έπαιζε κλαρίνο, δεν τη θυμάσαι. Ήταν με την... ποιος προσφέρεις ήταν, φίλε, που είχε... Το σηκωμένη. Ναι. Ο Γκέτσε. Ο Γκέτσε. Ναι, ναι, αλλά ναι. Του Μπουφόν υπάρχει φωτογραφία ήταν που αυτός ήταν σε στήση. Είχε στήση. Είχε στήση, εντάξει. Επιτώσε, συγγνώμη, Νίκο, τι είμαστε εδώ πέρα, το Δελασάλ. Ο Μπουφόν ήταν ξαπλωμένος, τον έχει φωτογραφία και η γυναίκα του ήταν σκημένη εκεί μπροστά. Και έκανε κάτι συγκεκριμένο. Και υπάρχει φωτογραφία κιόλας. Και... Ρινοκλά. 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 Και ο Μπουφόν έκανε και την γνωστή έκφραση. Έτσι, αυτό το... εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Πού το κακό. Σε φωτογραφία. Σε φωτογραφία, τίμιος. Ναι. Η Ριάλ, η οποία έχει ξοδέψει μέχρι στιγμής 300 εκατομμύρια για μεταγραφές και είναι 12 Ιουνίου. Εντάξει, ρε φίλε, είπα. Μετά την αποτυχία. Τι να κάνουμε. Εντεν αζάρ. Πολύ ωραία φανέλα καινούργια. Σχεδόν ίδια με κάθε χρόνο, απλά τώρα έχει τα χρυσά. Οκ, okay, γιατί όπως το είπες, νόμιζα και εγώ θα είναι καμία. Εντάξει, φανέλα τζεγάλ είναι φανέλα τζεγάλ. Ποιον πήρε τον άλλο, τον Γιώβιτς και ποιον άλλον, τι 300. Το Μεντί. Α, πήρε και αυτό το Μεντί, είναι σωστό. Έναν από την Πόρτο και έναν ακόμα ταλεντάκι η Βραζιά. Δεν θυμάμαι τώρα τι είναι. Άριστη και δοκιμασμένη συνεργασία, δεν τα μπίζα. Η ΑΕΚ κάνει σκέψη για Ζήση. Μmm. Ο Ζήση όμως κάνει σκέψη για την ΑΕΚ. Κάνει, θα πω εγώ. Και με αυτή την ερώτηση σιγά σιγά. Εγώ θα πω ότι κάνει εγώ εδώ. Θα πούμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Της εκπομπής, μαζί μας στοίχημα ήταν στην πρώτη ώρα. Εντάξει, κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Κατεβάζετε εύκολα και απλά την εφαρμογή στο τάμπλετ ή στο κινητό σας. Είναι και βιαστικό, σε φίλε. Έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε εκατοντάδες στοιχηματικές επιλογές που σας δίνει η στοίχημα που είναι μαζί μας, παραλαμβάνω, στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Βλέπω section στο συγκεκριμένο site για το Copa America, το οποίο ξεκινάει σιγά σιγά. Πότε ξεκινάει, αλήθεια. Αυτές τις μέρες νομίζω. Στο Copa America. Ναι. Έχει την, το Κατάρ και την Ιαπωνία φέτος. Την έχει, ναι. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι, αξί, είναι στη Λατινική Αμερική και το Κατάρ και η Ιαπωνία. Αυτά είναι γνωστά. Λες πάλι καλά που δεν γίνεται κανένα γιούρο με το Κατάρ μέσα. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμα. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Κατάρ δεν πρέπει να είναι στο Κόπα Αφρικα. Κανονικά. Αφρικά είναι το κατάλληλο. Αφρικά είναι το κατάλληλο. Να έχει πετάξει το ρωτούμπλο. Όχι, λάθος.
Λαλακία, το παίρνω πίσω, συγγνώμη. Η Σαουδική Αραβία που παίζει. Asia. Asia είναι. Έτσι νομίζω. Και το κατάγνει Asia. Εκεί δίπλα δεν είναι. Τώρα να πάνε στο κύριο στο κόπα Άζια, να πούμε. Άζια. Του δίνει wild card, ξέρω εγώ. Τι wild card, τι είμαστε, το Euro Cup. Ξέρω εγώ. Πω πω τρέλα. Το Euro Cup δεν δίνει wild card. Δεν δίνει. Το Basketball Champions League. Αυτό δίνει. Που είχε πάρει. Με ποιον είχε πάρει wild card ο Άρης, με το Λάσκαρη. Όχι. Δεν νομίζω να έχει πάρει wild card. Έπαιξε πέρσι πραγματικά, φίλε. Δύσκολα τα πράγματα στο Παστικό Αρνικό Παδόπουλο. Δύσκολα. Πολύ, πολύ. Δύσκολα τα πράγματα, φίλε. Και στο μάτι μου καλή τα έλεγε. Δύσκολα τα πράγματα. Αλλά κάποιοι δεν ακούγανε. Πολύ σφιχτά τα πράγματα. Τώρα πέρα την πλάκα. Το ξέρω. Το ξέρω. Τι πέρατε, γιατί εγώ πλάκα κάνω. Πολύ σφιχτά. Δύσκολα είναι αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν. Διάλειμμα πάμε. Πάμε πάρουμε παγωτό. Και ο Νίκος ανέβει να πάρει παγωτό όπως μου ενθουσιάστηκε και επιστρέφουμε σε λίγο. Ό,τι έπρεπε με το παγωτάκι, πραγματικά. Ό,τι έπρεπε. Ήταν αυτό, ρε παιδί μου, που. Αυτό που έλειπε. Για να πάρουμε ένα μπουσταρισματάκι. Μπουσταρισματάκι, Νίκο, μην μπερδεύεσαι. Πώς τα έκανες έτσι, ρε φίλε, εδώ πέρα δηλαδή. Ούτως ώστε να βγει εγώ μέχρι τις 12. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το διάλειμμα, όπως καταλαβαίνετε, τραβήχτηκε λίγο ακόμα. Εντάξει, για να καταφέρουμε να τσαλακώσουμε το παγωτάκι. Έχω φάει και καλύτερα να πω την αλήθεια, εντάξει. Αλλά καλό ήταν. Τι. Να λέγε λίγο συνέστημα. Λοιπόν. Εδώ μέχρι τις 12 συνεχίζουμε, προσπαθώ να καταλάβω τι γράφει εδώ πέρα, αλλά το είδα. Εντάξει. Έχει κανείς αμφιβολία ότι η Ρασπούτιν είναι ο Παπαγγελόπουλος, αναρωτιέται ο Σταμάτης Μαλέλης. Στην καταπληκτική είσαι, ρε, Ελιστά, είσαι καταπληκτική. Ποια άλλη θα μπορούσε να βάλει, ρε φίλε, τέτοιο κίτρινο μπλουζάκι και τέτοια κόκκινη φούστα και να μην πεις πού πάει ο κλόουν. Ενώ βλέπεις την Ελιστά, ωραία, και βαράς προς οχάρα. Αυτό εδώ πέρα δεν ξέρω. Δεν άστρε που δεν σ' αρέσει. Φίλε, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, δεν μπορείς να μην αποδεχτείς το κλάσ της. Αυτό δηλαδή... είναι άλλο. Αυτό, Νίκο, είναι άλλο. Εντάξει. Η ομορφιά είναι υποκειμενική. Σε άλλον φαίνεται όμορφη, σε άλλον φαίνεται άσχημο. Okay. Αλλά το κλάσ αυτό εδώ, εντάξει. Το σας παρακαλώ, κύριε Μαλέλη. Εντάξει. Όχι, καλύτερα. Δηλαδή... ήταν λίγο ζήκος θα το πούλ. Όχι, ρε φίλε. Έτσι το πάει κι αυτή. Απλά τώρα αυτή εδώ πέρα δεν ξέρω ποιο είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πιστεύω ότι έλεισε τα έσω κρεβάτι πριν. Μπορεί και να είναι, μπορεί και όχι. Μπορεί να είναι γατούλα. Προχωράμε. Μπορεί να είναι γατούλα, φίλε. Δεν νομίζω. Γιατί. Okay, εντάξει. Είναι το αφεντικό. Ξαναλέω, αυτή την εικόνα βγάζει. Μπορεί να είναι γατούλα, Νίκο. Σήμερα μ' άρεσε το ντύσιμο της. Αυτό σου λέω. Οποιαδήποτε άλλο το φορούσε θα έλεγε τι κάνει αυτή εδώ. Φαντάζεσαι τώρα αυτό το ντύσιμο να το έχει στα Ματίνα Τσιμτσιλή. Πού πάτε στα Ματίνα. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Για να το. Πού είπε στα Ματίνα Τσιμτσιλή. Λοιπόν. Η Έλλη Στάι. Όχι ότι δεν έχει βάλει λίγο σοβά πάνω, έχει βάλει. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά νέκαθεν ήταν μια γοητευτική παρουσία. Η Τσιμτσιλή, άμα τη δείτε 10-15 χρόνια πριν πώς ήταν, θα έλεγα τώρα σαν τι ήταν. Όχι, κάνεις λάθος, φίλε. Δεν ήταν ωραία. Νίκο, άκουσε λίγο, φίλε. Η ομορφιά είναι υποκειμενική. Τότε ήσουν ένα μικρό παιδί. Εντάξει, δεν είχες ακόμα εντρυφίσει τόσο πολύ στα τη δημοσιογραφία. Εμείς που παίρναμε περιοδικά από 12-13 χρονών, μας τα έφερε ο μπαμπάς μας να είναι καλά ο άνθρωπος, ωραία, ως ταρίφας. Λοιπόν, ένα από τα περιοδικά τα οποία έχω εκθιάσει πάρα πολλές φορές λεγόταν μάλλον Μαξίμ. Το ελληνικό Μαξίμ ήταν ένα καταπληκτικό περιοδικό. Μόνο το οποίο μας έδωσε πάρα πολύ ψωμί. Πετράν. Πολύ ψωμί. Ναι. Ωραία. Το Μαξίμ, δεν το αμερικάνικο, είναι από τα κορυφαία περιοδικά, ανδρικά περιοδικά τέλος πάντων. Λοιπόν, το Μαξίμ όσο ήταν στις καλές εποχές της Σιμάκο, μας έχει δώσει. Σάσα Μπαστά, τότε που δεν ήξερε κανένα. Μαρία Κορινθίου, δεύτερο εξώφυλλο. Τότε που Μαρία Κορινθίου, εγώ την έβλεπα πρώτη φορά και δεν ξέρω αν ήταν καν ηθοποιός τότε. Εντάξει. Και μέσα στις διάφορες που είχαν εμφανιστεί τότε, Θέλξη. Έτσι. Μέσα στις διάφορες που είχαν εμφανιστεί τότε. Και δεν ήταν κιόλας Covered Girl, δεν ήταν δηλαδή στο εξώφυλλο. Ήταν και στα Ματίνα. Δεν θυμάμαι άμα ήταν τότε. Για να μην μιλήσω. Εντάξει, αυτή ήταν από τις τελευταίες, φαντάσου τότε. Να μην πω για Εύα Λάσκαρη. Εντάξει. Καλά, και διάφορες άλλες, τις οποίες ειλικρινά μας άνοιξε τα μάτια αυτό το κόσμημα πραγματικά περιοδικό, το οποίο. Είναι Σχάν Μουλαζίμ. Βεβαίως. Ξέρεις με ποιον τα έχει, είναι Σχάν Μουλαζίμ. Με το φύλακα του Άρη. Με το Σιδεράκι, ναι. Ναι. Σου λέω τώρα, έχει δώσει πάρα πολύ ψωμί. Χώρια κάτι άλλες. Ανθυπομοντέλες, παύλα μοντέλες που δεν βγαίνουν σε πολλά περιοδικά. Αυτό είναι άλλο. Αυτό δεν είναι ελληνικό. Αυτά δεν είναι ελληνικά, όχι. Όχι. Όχι.
Μιλάμε τώρα για βιβλίο, για βιβλίο, λέω, για περιοδικό, πραγματικό βιβλίο, εντάξει. Παύλα κόσμημα. Ειλικρινά. Κόσμημα του ελληνικού τύπου. Ναι. Θυμάσαι μία τύπησα που την έχετε κάνει για μια 57 φορές όλα τα κίτρινα, τα κιτρινόμαυρα έντυπα, μάλλον. Αχ, πώς τη λένε, μια ξανθιά, ρε, εσύ τώρα την έχω μπροστά μου και δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα. Έλα, ρε Νίκο, θυμίσου καμιά. Κατάλαβα. Όχι, Ελευθερού. Κατάλαβα πια λες. Έλα, πώς τη λένε, θυμίσου λίγο. Δεν θυμάμαι. Έχω θυμηθεί φάτσα Αφροδίτη Λασκούδη. Επίσης, ταλέντο το οποίο. Φίλη του Άρη, φίλε. Ναι. Βέβαια. Κοιμάστε την Άρη, είσαι εντάξει, βέβαια έχει περάσει μπογιά τη. Δεν ασχολούμαι με το κοσμικό. Με τι ασχολείσαι, Νίκο? Με το ποδοσφαιρικό. Να. Πάρε πέντε. Κι άλλα πέντε. Ωραία. Ναι. Λοιπόν. Σου λέω, έχει βγάλει πάρα πολύ ψωμί. Δηλαδή, πρωτοεμφάνισε τύπησες, τις οποίες τώρα τις βλέπουμε να μεγαλουργούν, Νίκο Παπαδόπουλο. Απάντες να κάνουν με λίγα λόγια, Νίκο Μοσχοβίτη. Ακριβώς. Ναι. Νομίζω ότι είχε κυκλοφορήσει πρώτο τεύχος. Μπορεί και να μην. Εκείνο να το Esquire το ελληνικό, το πρώτο, όχι αυτό που είναι τώρα. Το πρώτο επί Μάκο. Μπορεί το πρώτο τεύχος του Μαξίμη στην Ελλάδα να ήταν με Μαριάντα Πιερίδη για το θρυλικό τίτλο T30, T40, τη Μαριάντα. Ωραία χρόνια. Πότε έκλεισε αυτό? Δεν πρέπει να ήταν στα περίπτερα κανένα 2-3 χρόνια. Μετά άρχισε να πέφτει η Μάκο πολύ. Μεγάλη, και ήταν μεγάλη από τα πρώτα μαγαζιά που κλείσανε. Τώρα πιστεύεις ότι. Περιοδικάρα. Α, τώρα την Κυριακή που είναι ο γάμος. Ναι, Σάββατο. Ψαγμένος. Μ' αρέσει αυτό. Ναι. Πιστεύεις ότι ο Πέτρος Κωστόπουλος θα ακούει το καθισμένο στο απέναντι παγκάκι? Α, της του Κικίλια με την. Ναι. Κάτσε ρε φίλε, γιατί έχουμε και να κάνω γάμο τελευταία. Ναι. Δεν ήξερα ότι λέγεται αυτόν. Σαββατόβραδο μπροστά στην εκκλησιά. Ούτε που τον ενδιαφέρει. Βλέπω εκείνη που αγαπούσα, γελαστή και ασπροφορούσα. Δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει. Όχι. Δεν νομίζω, όχι. Πιστεύεις ότι. Βασικά πιστεύω ότι δεν ενδιαφέρει, γιατί. Φίλε, πιστεύω ότι ο Πέτρος έχει κάνει τόσα πράγματα στη ζωή. Ναι, που σα τέτοια που δικαιώλα, ειλικρινά, δηλαδή πιστεύω ότι δεν έχει αφήσει κανένα πράγμα που δεν έχει κάνει. Είναι η μάνα των παιδιών του, φίλε. Okay, εντάξει. Ναι. Η ζωή τα έφερε έτσι που δεν μπορούσε να συνεχίσουν μαζί, ρε φίλε. Σωστό. Τι ωραία που το είπα, Αυτό το ποδόσφαιρο Μαγιόρκα Αλμπαθέτε που βλέπω, τι μπορεί να είναι. Α, είναι κάτι μπαρά στην Ισπανία, κάτι βλάκι. Παντρεύω το Σάββατο αυτά τα παιδιά. Κυριακή. Κυριακή παντρεύονται φτωχοί, λέει η παλιά παροιμία. Κυριακή παντρεύονται φτωχοί. Φτωχού δεν του λε. Όχι, δεν μπορεί να σου πει. Και την έβλεπα, είχε η Τζένι. Φίλε, ειλικρινά σου πω, λέω κάτι, άμα ήμουν αγκόμενα, στο Βασίλη τον Κικίλια, δηλαδή να εμφανιζόταν με τι να σου πω, δεν ξέρω κι εγώ πόσα δεν το χρήματα. Καθώσουν, ναι. Δεν του το έδειχνα, όχι δεν του καθόμουν. Τι του βρήκε. Ούτε να μου το δει, ειλικρινά. Πιστεύει η θέση του. Ποια θέση του, ρε φίλε. Είναι πολιτικό. Okay, και. Είναι μπροστά στο πρωί. Τι είχε ανάγκη, δηλαδή, τον Τζενάκη, την επιβεβαίωση. Πηγαίνει σε κοσμικές εκδηλώσεις. Φίλε, δεν. Ειλικρινά. Η Τζένι. Γιατί και η Τζένι δεν είναι χορτασμένη, δεν έχει κάνει τη ζωάρα τη, δηλαδή. Σωστό. Και την κάνει ακόμα. Καταλαβαίνω. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή, είμαι εγώ η Τζένι. Πηγαίνω κάθε καλοκαίρι στην Πάτμο. Έχω κάνει την Πάτμο. Σημείο αναφοράς. Ακριβώς. Δηλαδή, όταν κάποιος ναι. μιλάει για Πάτμο, σκέφτεται Τζένι Παλατζινού. Ναι, πήγαινε εκεί πέρα με τον Πέτρο και την οικογένεια και τώρα πηγαίνω με τον Βασίλη τον Κικίλια. Το κεφάλι που ήταν δεξιόχειρο και ισότερο με το αριστερό. Ναι. Μέσο όρο καριέρα, career high 7 πόντι. Ωραία, στο Πανιόνιο και στην ΑΕΚ πότε ήταν. Και. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, ρε φίλε, εντάξει. Και το κεφάλι του είναι τετράγωνο. Μου τριγνώστε εξάρχεια με το τέτοιο, με το Αλεξίσφαιρο. Καλά, που την είπε την άλλη φορά η. Τι έγινε. Όταν ήταν, δεν ήταν σε κάποια φάση πριν να λάβει ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν υπουργό δημοσία τάξεω. Ναι. Και δεν υπάρχει φωτογραφία που ήταν στα εξάρχεια με Αλεξίσφαιρο από κάτω γιατί φοβόταν μην είναι στόχο. Που του είπαν, είστε στόχο και γυκίλια. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Που έμενε με τη μάνα του μέχρι τώρα. Εντάξει, πόσα πια να πούμε άλλα. Σκέψου πόσα συμπλέγματα έχει μέσα του άνθρωπος. Ωραία, που έφτασε 40 και ήταν με τη μάνα του ακόμα. Έλα, δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή, ο Βασίλης ο Κικίλιας. Ο υπουργός άλλοτε. Έμενε με τη μάνα του. Το σέβομαι εγώ έτσι. Ο Βασίλης ο Κικίλιας, ας πούμε, για να καταλάβετε τώρα, μπορεί, ας πούμε, να έπεφτε για ύπνο και να ερχόταν η μάνα του και να του έριχνε πικέ κουβέρτα από πάνω. Βασίλη, πάρε και την κουβέρτα, αγόρι. Μπορεί να κρυώσει το βράδυ. Καταλαβες. Μπορεί να κρυώσει τα πόδια σου. Δεν, δηλαδή τώρα τι Κικίλια, ρε φίλε. Αν και η Τζένι, το Τζενάκι, μπορώ να πω, Νίκο Παπαδόπουλο, ότι λίγο έσπασε. Όχι λίγο, έχει σπάσει πολύ. Καλά, βάζει όμως πάνω. Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Επειδή είχε μία ροπή γενικότερα το στόμα της, από όταν ήταν κανονική, ήταν παιδί μου λίγο μεγάλο. Μαζί με την καλύφια που έχει πέσει, καλά, έχει γίνει λίγο μαρινελέ τώρα το στόμα. Ναι, αλλά δεν λίγο φαίνεται τόσο πολύ. Πώς δεν φαίνεται. Όταν γελάει, μια χαρά φαίνεται. Αγέρασή σου. Ναι. Έχει αρχίσει να γίνεται λίγο μαρινέλα η φάση. Αλλά οκ. Μάλιστα.
Εσύ λες δηλαδή ότι ο Πέτρος θα είναι στεναχωρημένος. Και αυτό θα παίζει αυτό το τραγούδι. Ή θα μπαίνει εγώ στα site και θα βλέπει να δει καμιά φωτογραφία του παρατέτοιο. Και να λέει πήγε και αυτή η κουφάλα, ρε. Πήγε και άλλη κουφάλα. Γιατί εκεί δεν θα σου παίρνει τηλέφωνο να σου λέει είσαι χι. Κακ. Το κλείνει. Είσαι χι. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Και όταν το σκέφτομαι αυτό το τραγούδι του Πάρη, θυμάμαι εκείνη τη σκηνή του Ντόλτσε Βίτα. Με τον Αντώνη απέναντι στο παγκάκι και τη Χριστίνα να πει. Του Πάρη αυτό το τραγούδι. Ναι, βέβαια. Είσαι σίγουρο. Τη μοίρα στο φινάλε. Βέβαια. Ναι. Καρδισμένο στο απέναντι παγκάκι. Πολύ μικρό πρέπει να το είδε το τραγούδι αυτό ο Πάρη, γιατί η φωνή του δεν έχει καμία σχέση. Βράδο, ναι, με αυτό που ακούγαμε πάλι μετά. Ναι. Δεκαετία 70 τώρα. Δεκαετία 70 από το τραγουδάει. Το Γιάννη τον Πάρη, μπράβο. Πρέπει να κάνουμε μια βραδιά Γιάννη Πάρη και θα κάνουμε τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Ναι, σίγουρα πρέπει να κάνουμε καλοκαινό τραγούδι, σου είπα. Εκεί το κορμί μου ανάβει και σβήνει μέσα στο καυτό μου μπικίνι. Πάμε καλοκαίρι, παραλία, μέρα, μεσημέρι και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν το ήξερα ότι παντρεύω τώρα στα κοντά τα παιδιά αυτά. Είναι πολύ καλό να βάζετε γάμο στα τρίμερα, παιδιά. Ωραία. Γενικότερα το λέω και σε φίλους και γνωστούς. Είναι πολύ καλή φάση. Γενικότερα, μένα παντρευτείτε, ρε παιδιά, Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Ο Σεπτέμβριος είναι καλοκαιρινός μήνας πλέον. Σπάνια θα βρέξει. Και τώρα σκάμα από τη ζέστη. Ναι. Βασικό. Ωραία. Ιούνιο πλέον, που είναι καλοκαίρι και ο Ιούνιος, έχει ζέστη. Χωρίς το τρώτε και συχτήρι, γιατί κάποιος μπορεί να φύγει Σαββατοκύριακο, μπορεί να μείνει εκεί, μπορεί να είναι Κυριακή, ξέρω εγώ, να πει δεν θα πάμε, άστο έχουμε το γάμο. Κατάλαβε, δηλαδή. Βολέψτε το λίγο πιο normal. Βολέψτε το λίγο. Να γίνεται δουλειά, να βολευόμαστε όλοι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Δεν πήγα, παντρεύεται ο κόσμος, φίλε, να κάνουν παιδάκια. Βέβαια, παιδάκια. Παιδάκια. Το ναι. Κλείσουν τα παιδάκια. Μανούλες να γίνουν. Μανούλες. Ναι. Από. Πάτε λίγο κανένα άλλο εξώφυλλα εδώ, φίλε. Γιατί όλα ξενέβγαλε. Περίμενε, Μαξίμ. Μαξίμ, Ελλάδα, εξώφυλλα. Βάλε. Δεν χρειάζεται να πα σηκώνει. Μπορεί να σου βγάλει κανένα site που να τα έχει μαζεμένα. Τα 20 καλύτερα εξώφυλλα. Όταν η Ελλάδα είχε περιοδικά. Ναι, ρε φίλε. Πρόσεξε. Max και Playboy δεν δούλευα. Ναι. Δούλευα Νίτρο και Μαξίμ. Νίτρο δυνατό. Το Νίτρο ήταν εντάξει, ήταν πολύ δυνατό το περιοδικό. Να το πρώτο εξώφυλλο. Είδες, δεν ξεχνώ. 30-40. Τι 30-40, τι Μαριάντα. Μαριάντα Πιερίδη, έτσι. Δυνατή. Βέβαια. Αλεξάνδρα Τσόλκα στο Νίτρο. Καταπληκτική πένα. Άλιστα. Θα σου στείλω λακκί μου Αλεξάνδρα Τσόλκα. Αυτή πρόσφατο. Fay Tail. Ωραία, φίλε, φέρει κορδά στο Νίτρο. Έλα, ρε. Σκέψα, αυτό ήταν από τα τελευταία χρόνια. Ναι. Δηλαδή δεν το έχω αυτό το εξώφυλλο, φαντάσου. Ρουβάς το Max. Βέβαια. Βέβαια. Στάτους ελάχιστο. Το στάτους ήταν πιο σοβαρό. Σεξ. Πάντα. Πάντα ήταν πιο σοβαρό. Οκ. Το Playboy ήταν το Playboy. Εντάξει. Yeah. Το Νίτρο το είχα πάρα πολύ ψηλά. Το Νίτρο ήταν ποικίλη ύλη περιοδικό, ρε φίλε. Και το Νίτρο υπήρχε εποχή. Εντάξει, εμεί ήμασταν μικροί ακόμα τότε. Που αν ρε παιδί μου το Νίτρο έγραφε για ένα μαγαζί. Πηγαίνουμε. Το μαγαζί τελείωσε, φίλε. Πήγαινε τάπα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι. Εντάξει. Δεν έχει Μαξίμ, ρε φίλε. Νομίζω ότι κορυφαίο εξώφυλλο. Τα πέντε αδρικά περιοδικά που ανατρέψαμε και δεν υπάρχουν πια. Γιατί... Το Max, ναι, οκ. Okay. Υπάρχουν άλλα τρία περιοδικά. Το Click. Το Click δεν το πρόλαβα να σου πω. Τσιγκάνε είναι ωραίο. Στα καλά χρόνια τότε με έρατο. Ναι. Μαρκουλάκης που, έχω αυτή... που είναι εντυμένος με Μαρκουλάκης με φόρεμα. Ναι. Oh. Την άλλη εξωφυλάρα αυτό το έχω κρατημένο με τον Τζίμι. Εντάξει. Το έχεις αυτό, ε. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Έλα, φίλε, ωραίο. Αυτό λένε κάπως στο χώρο είναι αφημέρα, πρέπει να κατεβάσω κάτω. Και αυτό φυσικά το έχω, εννοείται. Εντάξει. Μεγάλη πόρνη και Τζούλια. Η Τζούλια στον Νίτρο έχει κάνει σίγουρα 5 με 6 εξώφυλλα. Σίγουρα. Κανάκης. Ω, Τόνια. Νικόλετα Ράλι. Αυτό είναι θρυλικό εξώφυλλο. Ναι, βέβαια. Σάκης Ρουβάς. Άστε τώρα σου λέω, εντάξει, δεν είναι. Ωραία χρόνια. Είχανε και στο photo gallery λίγο εκεί πέρα που έχεις. Για προχώρη. Που έχει βάλει το δυναμίτη στο ρεπαπά του. Αλέκα Καμιλά. Άρα, Αλέκα. Άρα, Αλεκάρα. Νίκος Γκάλης. Ποια είναι το Αλεξανδράκη. Έτσι, μπράβο. Next model τότε, το καλό, ναι, ναι, ναι. Μάθε παιδί μου μόντες στο Max. Άρτεμις Αστεριάδη, δεν ξέρω καν. Η Λιλή. Λοιπόν, οργασμέ μου σε φτάνω. 100 τρόποι για να φτάσετε ψηλά, μάλιστα. Θεοφανία Παπαθωμά, ναι. Άλλα χρόνια τώρα σου λέω, ρε φίλε, μην την ψάχνεις. Τα αντρικό σεξ, Δήμητρα Λιάννη, η διπλή ζωή. Αυτή ποια είναι όμως. Δεν ξέρω. Νίκη Κάρτσονα, ναι ρε φίλε, και αυτή πολύ καλή. Βέβαια. Έκανε το κάτσε καλά. Με το Χατζίν. Άρε, Εύα. Βέβαια. Ιωάννα. Εύελιν Καζατζόγλου. Α, Εύελιν Καζατζόγλου. Καζατζόγλου, πώς λέγεται. Δεν θέλει να είναι μόνη. Η Έλλη, βέβαια. Ναι.
Παρίζου. Κάπου υπάρχει αυτό το εξώφυλλο. Νεσχάν Μουλαζή. Ωρε Θεοφανία, τρέλα. Θεοφανία, αρρώστια. Καυτό πολύ δυνατό. Ελεονόρα εδώ πέρα. Οπα. Μαριάντα, όπως βλέπεις, φίλε, το έλεγε η καρδούλα της τότε. Παντρεύτηκε για αυτή μετά και. Και αυτή παντρεύτηκε. Ναι, βρήκε για αυτή έναν φτωχό χώρο. Αλλά όλες αυτές γιατί τίποτα τις οικοδομείς βρίσκουν. Αυτά είναι γνωστά. Τι να κάνουμε. Διάλειμμα. Στοίχημα.gr μαζί μας. Εκεί μπορεί να μην βρείτε τέτοια εξώφυλλα, αλλά θα βρείτε πάρα πολλές επιλογές στοιχηματικές καθημερινά, τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Όλα αυτά σε στοίχημα. Κατεβάζετε την εφαρμογή στο κινητό σας ή στο τάμπλετ σας και όπου κι αν είστε, την έχετε μαζί σας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο. Κορμί και αλάτι. Και άσπρα πουλιά, γάλαζια μάτια. Άντε, ρε. Πω, έχει κάτι να σκουπίσει το κινητό του. Έχει απορροφηθεί. Παιδιά, μπείτε στο Λούμπεν, εντάξει, δεν πρέπει να το κάνουμε διαφήμιση. Δεν του αγαπάμε έτσι. Αλλιώς έχει ανεβάσει ήδη βίντεο από τον Μπόγρι κτλ. Είναι εκπληκτικός. Μετά θα δουλέψουμε Μπογρίνιο στο σπίτι. Τελείωσε. Τι εννοείς, Νίκο, μετά θα δουλέψουμε Μπογρίνιο. Μέχρι τις 4 που θα περιμένουμε να δούμε τον τελικό. Στην Oracle Arena που είναι το τελευταίο παιχνίδι του σε αυτό το γήπεδο. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Γιατί μετακομίζουν τα παιδιά, πάνε αλλού, κάνα γήπεδο. Έχουν πρόγραμμα. Θα δούμε Γιώργο Μπόγρι. Και γράψαμε και μια σελίδα άρεσης ακόμα που έχουμε. Γιατί είναι και αυτή. Όντως. Γιατί είναι και αυτή στο πρόγραμμα. Αφού δεν το γράψει σήμερα, δεν το καταφέρει. Παλεύω όλο το απόγευμα να την τελειώσω αυτή τη σελίδα. Δεν είναι, Νίκο, δηλαδή. Είναι πολύ ευαίσθητη αυτή η σελίδα. Ευαίσθητη, ε. Είναι πολύ ευαίσθητη. Θέλει λεπτού χειρισμού και ιδιαίτερη προσοχή. Το λέγαμε ρε, εσύ τον χειρισμό στον Grey's Anatomy με το μάλι το περίεργο. Κάτι δεν θυμάμαι. Mark Cuban. Λοιπόν, είναι ο Μπαλαντέρ που θα πάει για κανένα δεκάλεπτο εξτρά, να ξέρετε. Γιατί υπάρχει μια ενημέρωση. Έχουμε και το ρεπόρτερ μας, ο οποίος μας ακούει. Δεν ξέρω αν θέλει να συνδεθεί μαζί μας ενδεχομένως. Για να μας δώσει και το ρεπορτάζ για το τι θα γίνει με τον Μπαλαντέρ απόψε. Αν θέλει και έχει την όρεξη, μπορεί να καλέσει το 2-3-10-2-7-3-8 για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιατί είμαστε παντού σαν Λίμπερο και έχουμε τους ανθρώπους μας οι οποίοι μας μεταφέρουν τις ειδήσεις. Τι βλέπεις με τέτοια έτσι, προσήλωση. Δεν βλέπουμε εκεί. Πρέπει να σκύψω για να δω το τίτλο. Οπα. Έτσι, όπως είναι μικρός εκεί, γι' αυτό. Όπα. Να κάνουμε, ρε φίλε. Οπα. Τον Μπέρκ το φάγαμε τελικά. Δεν πάει Ολυμπιακό, ε. Ναι. Και αύριο το πρωί. ΠΑΟΚ. Για. Μπα. Μπέρκ. Όχι. Αφού έχω τον Σφιντέρσκι. Νομίζω ο Νίκο Παπαδόπουλο ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν πουλήσει το κουλούρι, δεν θα ασχοληθεί με φόρο. Το κουλούρι. Βασικά όχι. Μέχρι να πουλήσει τον κουλούρι, δεν θα ασχοληθεί με φόρο. Έτσι λένε οι πληροφορίες μου. Η ΑΕΚ υποδέχτηκε τον Έλληνα Σούντγκρεν. Δηλαδή τι έκανε. Αυτό θα παίζει. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει τελικά. Ναι. Υπάρχει ένα βίντεο που τον υποδέχτηκαν ξανά στην. Στην ΑΕΚ. Το ανέριξε η ίδια η ΑΕΚ, μάλιστα, βλέπω εδώ πέρα στα δικά τη social media. Δεν απλώς λένε ένα παιδί πέρασε την ΑΕΚ στο Χόλμης. Χαίρε εκτίμηση και σεβασμό από όλους τους ειδικούς συλλόγους. Αλήθεια είναι αυτό. Εκ τούτου δεν ήταν καθόλου τυχαία η υποδοχή η ώρα που επιφύλαξαν οι συμπαίκτες και το προπονητικό τύπο του ειδικού συλλόγου στο νέο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη με την επιστροφή του στο Χόλμη. Για να ολοκληρώσει την αγωνιστική του παρουσία εκεί. Περίμενε, ρε φίλε. Οκ, ναι. Βάλτε να δούμε. Άντε. Αυτό είναι ο προπονητή τώρα. Βαρ Ντουμπούρεν Σαχάρ Τιπ. Τι είναι, Ερνίκο, τι λέει. Ακούμε. Ξέρεις σου ειδικά. Ακούω τον Ντάνιελ Σούντγκρεν τώρα. Νίκο, είσαι σουηδικά, αγόρι μου, καλό. Το ξέρω. Δεν έχουμε ακροατές που ξέρουν σουηδικά. Θα μεταφράσω τώρα, περίμενε. Νομίζω ότι λέει το Άρη γλυκιά μου ομάδα μεγάλη. Αυτό ενδεχομένως. Έτσι καταλαβαίνω. Ή το εκεί ψηλά στη στούμπα στο Χαρέμι. Θα βάλετε το Σούντγκρεν την. Να. Εδώ ρε φίλε, αναρωτιέται ένας φίλος. Ναι. Πού είχε έτοιμη τη φωτογραφία του Ιντέγε ο. Ιντέγε. Ο πρόεδρος. Σε αυτά είναι μανούλα. Πριν γίνει το edit, δηλαδή που ήταν με την παλιά φανέλα. Και Αλέκο Ράντο, φίλε ο Άρη. Καλό edit, προχωράμε. Και Αλέκο Ραντό. Ναι, αλλά σήμερα έγινε. Ολοκληρώθηκε, ναι, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Ναι. Καλό θα είναι. Αλέκο Ραντό. Καλό είναι αυτό. Και Γιώργο Ανατολάκη να ευχηθώ.
Και Δημήτρη Μαυρογεννίδη. Μπορεί και όχι. Δημήτρης Μαυρογεννίδης, ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης είναι δικό μου. Από τον Άρη, σωστά, είναι δικό μου παιδί, φίλε. Σωστά. Από τα σπλάχνα μου. Και πρόσεξε. Τα το, δικά μου. Το άλλο. Ναι. Το άλλο tip. Ποιο ήταν backup του Μαυρογεννίδη σε ερασιτεχνικό σύλλογο Θεσσαλονίκης? Αυτό. Ποιο ήταν backup του Μαυρογεννίδη σε ερασιτεχνικό ποδοσφαιρικό σωματείο Θεσσαλονίκης? Πριν πάει στον Άρη, δηλαδή. Ναι. Είναι πολύ γνωστός. Αν ακούς την εκπομπή και έχεις τα κάκαλα, βγες στον αέρα. Παρόλο που δουλεύεις σε άλλο ραδιόφωνο. Ποιος είναι, ρε φίλε? Ο Θανάσης Κυλώνης. Ναι. Ναι. Ρε φίλε. Επιβεβαιώνεις ότι ο Μαυρογεννίδης είναι Ηρακλειδέας. Α, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Έτσι νομίζω. Και έπαιξε ο Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Έπαιξε. Ναι, έχει έρθει. Ναι. Είδα σε εκείνη την καλή τη φουρνιά με το λαγό και. Νομίζω, ναι, μπορεί ήταν. Να ήταν εκείνη μπορεί τη χρονιά, να ναι. Ναι. Μπορεί και να ήταν. Είχε μια ωραία ομάδα τότε, Ηρακλή, σεζόν 5-6, νομίζω. Η τελευταία του. Η τελευταία του καλή ομάδα καλή με Παλέ, Λαγό, ναι. Καπετάνο και τους δύο τους καπετάνους, νομίζω. Ναι. Παλέ, Παλέ, ένα χαμένο αναργυλέ που είχαν βγει από την Αθήνα. Έναν άλλο που είχαν από. Πώς θέλει να το σύνθημα, Νίκο, θυμάσαι? Όχι. Ρούφα πίνε τραβατώνε να σε βλέπω με Πελέ. Και είχε έναν. Ένα... Έξω το λέγανε και Ηρακλή αυτό, φίλε. Δεν το θυμάμαι. Ένα μπακ ο Ηρακλή τότε Δρούγα. Το Δρούγα, ρε φίλε. Όμορφο παιδί, ωραίο. Ο Δρούγα, ρε φίλε. Είχε μια πολύ ωραία. Τώρα θέλω να τη δω αυτήν την ομάδα. Περίμενε. Θα τη βρω, ρε. Θα τη βρω, ρε. Περίμενε. Chrome. Google Chrome. Ηρακλή. Ναι. Ηρακλή Πόντι μου βγάζει εδώ. Κράκ. 2006. Όλο ο κόσμο βλέπει Τσερνόμπιλ, ρε φίλε. Θα το δούμε. Το λένε και Αμερικάνοι. Ήταν επεισόδιο, ήταν πολύ ωραίο. ΑΕΠ Ηρακλής FC Squad, λέει 5-6. Παιδιά, δεν το λέω εγώ, το λέει εδώ πέρα. Είναι, δεν ήταν ΑΕΠ τότε. Ναι, αλλά το γράφει τώρα. Λοιπόν, Γιώργος Αμπάρης, Γιώργος Μπαντής, Παναγιώτης Διλμπέρης, βέβαια, ρε φίλε. Φάνης Κατεργιαννάκης, έλα ρε. Ο Αλεμάο, ρε φίλε. Ναι, ζώστην έκανα Αλεμάο. Ο Αλεμάο. Εξή μπάκ νομίζω ήταν αυτός, φίλε. Αναστάσεις Κατσαμπής, Γρηγόρης Παπαζαχαρίας στα νιάτα του. Ο Μπάρκ Σεγκυρί. Παπασούγκαρ. Σεγκυρί, ρε φίλε, πω. Κώστας Στεφανής, Μίροσλαβ Σνάουτσερ, έτσι ο Μύρο, Κωνσταντίνος Διαμαντίδης, Παναγιώτης Δρούγας, να του Ζωέλε Παλέ, Γιώργος Γεωργιάδης, Γουχού, ναι. Γουχού βεβαίως, Κώστας Καπετάνιος Παναγιώτης Λαγός, έφυγε ο Λαγός, ο Γκάρ Μπαλαουάλ, ο Έντβιν Μουράτη, ο Μαραντόνα της Αλβανίας. Έτσι. Χαράλαμπος Περπερίδης, Ηλίας Προυσανίδης. Νομίζω μάνατζερ είναι τώρα ο Μουράτη. Ναι. Σάκης Πρίτας. Που είχε βάλει εκείνη την κολάρη σε εκείνο το ευρωπαϊκό με την Ηρακλή. Ναι, εντάξει, ήταν μια καλή εμφάνιση του Ηρακλή. Ναι. Σήμερα εμείς το παλέψαμε όσο μπορούσαμε. Είναι λίγο αργός ο Σάκης, ναι. Ναι. Ο Σάκης Πρίτας που έχει πει και το γνωστό έτσι και αξέχαστο μετά από φιλικό στη Λάρισα του Άρη. Μοιραστήκαμε τους βαθμούς, κάτι τέτοιο. Φιλικό παιχνίδι με την ΑΕΛ που λέει πήραμε τον βαθμό της Οπαλίας. Πάλι καλά. Και του λένε Σάκη, λέει φιλικό ήταν. Λοιπόν, Ίντριτ Φορτούζη, Εστεμπάν Ερέρα, Ιωάννης Παπαδοσφόρου. Θυμάσαι λίγο το Φορτούζη, έτσι. Ναι, ναι. Θυμάσαι το Φορτούζι, έτσι. Θυμάμαι. Ίντριντ. Ο Ίντριντ. Ναι. Θυμάμαι μετά και τα και κάτι άλλο που κάναμε. Μάλιστα. Καλό βραδάκι. Ήταν καλή ομάδα ο Ηρακλής τότε. Ήταν καλή. Έπεσε και πολύ ωραία μπάλα με κοφίδι προπονητή. Ήταν ωραία ομάδα εκείνη. Τέτος δεν έχει βγει. Νομίζω τρίτος ή τέταρτος. Τέταρτος. Ήταν η τελευταία, ίσως η τελευταία καλή ομάδα του Ηρακλή. Ναι. Εντάξει, περάσαμε μετά και άλλοι καλοί παίχτες βέβαια, αλλά δεν ήταν ποτέ ξανά νομίζω ο Ηρακλής στο ίδιο επίπεδο. Mm-hmm. Ο Αλιούτα, ρε φίλε που είχε ωραίο. Ο Αλιούτα. Ο Αλιούτα. Ένα ακόμα τον πάω και βάλει. Αυτό ήταν. Ναι, εκείνο με το φάουλ. Ναι. Ναι. Που δεν έχει νικήσει ακόμα σε Κωνσταντζόγλου. Μάρια Αλιούτα. Νομίζω ότι έχω κερδίσει, φίλε. Πότε κερδίσες? Κύπελο, ήταν με Στέφανο Θανασιάδη. Είπε δεν είσαι σχεδίσει στο Κωνσταντζόγλου, Νίκο. Πρωτάθλημα. Ναι, επειδή τα μπερδεύει λίγο γι' αυτό. Πρωτάθλημα! Ναι, είπε δεν είσαι σχεδίσει στο Καφτατζόγλιο. Πρωτάθλημα. Επίση έπαιξε και κύπελο και άλλα παιχνίδια και επίση τα κέρδισε. Πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα. Σεζόν 5-6 αυτό. 5-6 ο Άρης είχε επιστρέψει τότε. Ήταν στην Β' Εθνική. Με το Βελόνι. Βελόνι! Ο Χαϊδάρη εκείνο το παιχνίδι. Αξέχαστο. Θα το κάνουν 3-3 εγώ όριο σε φίλε σήμερα. Μπορεί και να το κάνουν. Εγώ πιστεύω ναι. Και θα το χάσουν μέσα στο Ρόντο. Εγώ λέω ότι δύο ή μάλλον τρίτο μάτς, τρία μάτς οι Raptors χωρίς τον Durant ή άλλοι, δεν νομίζω θα το χάσουν.
Απλά δεν ξέρω λίγο τώρα το ψυχολογικό κομμάτι ποιο είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν οι Raptors έχουν το πνευματικό υπόβαθρο, Νίκο Παπαδόπουλε. Αν γίνει σειρά 3-3, να κερδίσουν το Game 7. Γιατί το Game 7 είναι ξεχωριστή ιστορία στο NBA. Έτσι είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Εσύ ποιος ψήφισε το πάρει στο τέλος? Εγώ ψήφισα το πάρουν οι Raptors. Αυτό λέω ότι. 3-3 σήμερα. Λογικά μιλώντας, χωρίς τον Durant, δύο μάτς ακόμα δεν χάνουν οι Raptors από τους Warriors. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Γεμάτη, όπως έχω ξαναπεί, και νομίζω ότι είναι σε φάση πνευματικά να διαχειριστεί την κατάσταση. Απλά ο τρόπος που χάσαν το πέμπτο παιχνίδι στην έδρα τους. Και το γεγονός ότι οι άλλοι, εντάξει, φίλε, έχουν τρία από τα αθλήματα τελευταία 4 χρόνια, έτσι. Ή 4 τελευταία 5. 3 τελευταία 4. Κάτσε, χάσα ένα από τους Cavaliers. Ναι, το 16. Νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα. Πώς θα διαχειριστούν τα παλικάρια του Nick Nurse. Του Nick Nurse. Yes. Αυτό, αν το καταφέρουν, νομίζω ότι μπορεί να το τελειώσει και από σήμερα. Αν δεν τελειώσει σήμερα... Δεν νομίζω, Νίκο, δεν νομίζω. Okay. Αν δεν τελειώσει σήμερα, λοιπόν... μετά Game 7 είναι εντάξει, εντελώς διαφορετική η κατάσταση. Και αν το καταφέρουν να το πάρουν και έτσι οι Warriors, μπράβο τους. Έτσι, δεν το συζητάμε. Με τόσα προβλήματα, με τον Durant εκτός, με τον Thompson να χάνει ένα τελικό, να παίζει ψιλοτραυματία στον άλλον. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσουν σήμερα γιατί. Γιατί είναι το τελευταίο παιχνίδι σε αυτό το γήπεδο. Ναι, φεύγουν και αυτοί από εκεί. Ναι, φεύγουν. Έχουν φτιάξει άλλο. Θέλω την γκρι φανέλα των Warriors. Α, ναι, την γκρι του Green. Ή του Green, όμως. Γιατί είναι, γιατί είναι κοπρίτης, φίλε. Γιατί είναι κοπρόσκυλο. Γιατί είναι κοπρίτης. Ναι. Ωραίος ο Clay Thompson. Είναι ο Γιώργος. Εγώ αυτόν γουστάρω. Είναι ο Γιώργος Μπόχρης στο Warriors, πιστεύεις? Όχι, όχι. Είναι μεγάλος κοπρίτης. Ο Cousins ίσως είναι ο Γιώργος Μπόχρης στο Warriors. Μπορεί. Ο Μπόχρης είναι πιο γρήγορος από το Cousins. Ακούς Γιώργο Μπόχρη, μεγάλο κοπλιμέντο ήταν αυτό. Σου λέω. Θα ήθελα αυτή την γκρι που είναι καταπληκτική του Draymond Green. Για πες, τι έλεγες? Ότι αλλάζουν γήπεδο, είναι το τελευταίο μάτς σε αυτό το γήπεδο. Εντάξει, τώρα θέλω να το πάνε για τον Durant και τα λοιπά και τέτοια, αλλά θα πάνε μέσα στο ρόλο και θα λυγίσουν. Και θα πανηγυρίσει αυτή η χαμένη κάμπη για να πούμε Drake. Να πούμε. Εντάξει, αλλά τι να κάνουμε. Το αξίζουν μόνο για τον Καουάι. Δεν είναι μόνο το Καουάι, έχουν κάνει πολύ καλά playoff, είναι πολύ καλή ομάδα, είναι γεμάτη. Είναι και ο Καουάι που είναι παιχτάρα. Εντάξει. Και αν το πάρει θα μείνει κιόλας, πιστεύω. Μπα. Θα φύγει, λες? Νομίζω να μείνει. Είδε. Θα πρέπει να τον ψήσουν πολύ για να μείνει. Εγώ σου έχω πει, φίλε, αυτοί οι παίχτες, από ένα σημείο και μετά, το κίνητρο είναι που τους ψήνει. Τώρα νομίζω ότι κάποια στιγμή, εντάξει, δεν ξέρω αν θα γίνει του χρόνου, η ομάδα που θα έρθει στο προσκήνιο θα είναι New York Knicks, γιατί έχουν μείνει πολλά χρόνια πίσω, δηλαδή εκτός play-off, χωρίς να διεκδικούν κάτι και όλα αυτά, και είναι πολύ μεγάλος οργανισμός. Και βλέπεις ότι όλοι αυτοί οι οποίοι είναι να μείνουν ελεύθεροι και να... Anthony Davis. Ναι, ακούγεται πολύ για τους Knicks που έχουν και... Ο Irving ακούγεται και τους Nets. Μεγάλη επιτυχία για τους Nets, να ευχηθούμε. καλά ξεμπερδέματα. Το συγχαίρεται, δεν μπορεί. Καλά ξεμπερδέματα να ευχηθούμε και να του λύσουν την απορία επιτέλους αν η γη είναι επίπεδη ή όχι. Αν και ο άνθρωπος έχει πάρει την αποφασή του ότι είναι επίπεδη. Οπότε μην τον του χαλάμε και το στάδιο. Εκτός να πάει στους Lakers μαζί με τον LeBron. Ναι, οι Lakers δεν τους βλέπω σε πολύ καλή κατάσταση γενικότερα. Εγώ πιστεύω ότι θα βάλουν και άλλο παιχτάρα δίπλα στο LeBron. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Καϊρή. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Φρίδης. Αλλά Καουάι. Πιστεύω ότι. Ο Καουάι δεν γίνεται, ρε φίλε. Μοιάζουν πολύ με το LeBron. Θέλει να είναι αυτός πρώτο βιολί. Μοιάζουν πολύ με το LeBron στο παιχνίδι τους. Ναι. Οπότε. Δεν το ξέρω. Αλλά σου λέω, για τον Καϊρή έχω πολύ μεγάλη αγάπη. Επειδή δεν ήταν η Celtics, ήταν πολύ λίγη γι' αυτόν. Μπορούσε να πάει σε κάτι πιο μεγάλο. Εύχομαι Αρμάνι Μιλάνο. Πραγματικά. Πραγματικά. Καλό. Μακάρι Αρμάνι Μιλάνο. Η Αρμάνι Μιλάνο, ρε φίλε, που πήρε το Μεσίνα, δεν ξέρω πόσα λεφτά του έδωσε. Αυτός άφησε το NBA, δηλαδή. Αυτός, και ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Αυτό ότι είχε και τρομερή αναγνώριση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή ήταν όντως πολλοί που περίμεναν ότι μπορεί να αναλάβει όταν ο Πόποβιτς σταματήσει, που δεν είναι πολύ μακριά αυτό. Κι όμως, φίλε, τα παράτησε όλα. Μπορεί να γυρίσει πίσω μετά. Για να γυρίσει στην Ιταλία, ναι, και να αναλάβει αυτό το τρολοκομείο. Βέβαια, θα μου πεις, άμα αυτό το τρολοκομείο το αναλαμβάνει και για αυτά τα 2 χρόνια μπορεί να είναι εκεί 3, βάλει καμιά 10 εκατομμύρια ευρώ στη τσέπη του. Okay, εντάξει, το αναλαμβάνεις με λίγο. Άρα, Αρμάνι πάει για Final Four του χρόνου. Δεν ξέρω. Δεν είναι τόσο εύκολο, ρε φίλε.
Δεν είναι το σεβασμό. Τριετή συμφωνία έχουν και νομίζω ότι ο Μεσίνα θα αναλάβει όλο το σκηνικό εκεί. Δηλαδή θα δεν θα είναι μόνο προπονητής. Θα είναι και τεχνικός διευθυντής, θα τρέχει γενικότερα όλο το μπασκετικό project της Armani, η οποία εδώ και χρόνια έχει ένα καλό λεφτά, αλλά... Αν αναλάβει τους Spurs, ο Δημήτρης Τούδης. Όχι ρε, ο Τούδης ανανέωσε τη Σακάρη. Τι αγχώνεσαι. Μετά ρε, όχι τώρα, όταν φύγει ο Γκρέκ. Μπορεί να αναλάβει τους Pistons, εκείνη που έχει το πολύ καλό κονέ. Μάλιστα. Θα είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που θα κάτσει σε πάγκο ως πρώτος προπονητής, έτσι. Ως head coach, ναι. Head coach. Πάνω κάτι άλλο που έχουν πάει. Ο Hipster. Φώτης. Ναι, σωστά. Στο τεχνικό team του Jazz. Βεβαίως. Μετά τις τεράστιες επιτυχίες που είχε σε διάφορες ομάδες. Που άμα μπεις μέσα στο έντο Jazz, δεν τον έχει μέσα. Εντάξει, σου πω λέω κάτι. Αυτό δεν γίνεται μόνο με τον Κατσικάρη. Okay. Είναι... Η κάθε ομάδα μπορεί να έχει ένα επιτελείο καμιά δεκαπενταριά προπονητών. Οκ. Okay. Έκανε δουλειά κουμπάρος. Ποιος είναι κουμπάρος. Ποιος είναι κουμπάρος. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα τώρα. Πες! Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Γιατί? Δεν γίνεται. Είναι γνωστός. Στη πιάτσα ναι. Πες ρε. Τι χρειάζεται τώρα, εντάξει, σου το πω μετά. Όχι. Σου το πω μετά, μωρέ, τι αγχώνεσαι. Εντάξει. Τι αγχώνεσαι. Απλά ο Τούδης θα πάει σαν πρώτος κάποια στιγμή. Και είναι, το θεωρώ σίγουρο. Εγώ τον πρίφτη θέλω να δώσω μια μεγάλη ομάδα της Ευρώπης, έτσι. Εσύ είναι σχεζάνε, ρε φίλε. Σε ποια πιο μεγάλη ομάδα της Ευρώπης. Ευρωλίγκα, ρε φίλε. Ευρωλίγκα. Στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός στον Πιτίνο μετά τη δήλωση που έκανε χθες. Σφίξαν τα γάλατα. Ναι. Σφίξαν τα γάλατα πάρα πολύ. Και νομίζω ότι αύριο θα είναι και λίγο σε λετήριο υπέρ του Πιτίνου να ξέρει στο γήπεδο. Ναι, κράτο τον Πιτίνο. Γιατί οι Βάζελοι έχουν ψηθεί πολύ μαζί του. Τέλος πάντων, οκ. Τι να σου πω. Κράκ. Ναι, γιατί να σου πω λίγο κάτι όμως. Αν ο Παναθηναϊκός βγει στην αγορά πάλι για να, βγει προπονητή, για να βρει προπονητή. Ναι, γυρίσει ο Πετουλάκης πίσω. Δύσκολα. Δύσκολα. Δεν είναι δύσκολο, αλλά εντάξει. Δεν ψήνει. Να βγει πάλι να πάρει ξένο. Ποιο να πάρει. Γιατί είναι και λίγο περίεργη η φάση του Παναθηναϊκού. Δεν είναι και τόσο εύκολη όσο φαίνεται. Ειδικά για την Ευρωλίγα και όλα αυτά. Και όταν εδώ και 7-8 χρόνια δεν μπορεί να σταυρώσει προπονητή για να συνεργαστεί μαζί του χρόνια. Οι καλοί δεν θα ψηθούν και πολύ να πάνε στον. Ή τέλος πάντων είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Οι okay. αυτοί που ξέρουν. Ναι. Βέβαια, κοίταξε ο Πιτίνο, επειδή. Δεν έχει ανάγκη τα λεφτά. Έχει μάλλον... άλλωστε. Εντάξει. Τα λεφτά δεν είναι ποτέ αρκετά, Νίκο. Αν τον ψήσει, ή μάλλον αν ψηθεί ο Γιαννακόπουλος ότι με αυτόν θα μείνει, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα, και του παρουσιάσει ένα project καλό για την επόμενη χρονιά, εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση αν μείνει. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν μείνει. Γιατί νομίζω ότι για αυτός περνάει καλά εδώ. Δηλαδή, όντως του αρέσει η φάση. Και αυτά που είπε χθες. Ναι. Δείχνουν άνθρωπο που ενδιαφέρεται. Και έχει επίπεδο, βασικά. Ναι, οκ. Okay. Είναι πολύ καλό στο μπλα μπλα. Καταπληκτικός, οκ. Okay. Αλλά αυτό που είπε χθες για τον Ολυμπιακό είναι μια... Το παραδέχονται όλοι. Όλοι το παραδέχονται. Mm. Ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να φάει ένα και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Mm. Okay. Απλά τώρα, αυτός ο οποίος τον πληρώνει, έκανε τα πάντα... Για να μην είναι Ολυμπιακό στην Α1, κατάλαβες. Οπότε εκεί δημιουργείται ένα κόφλινγκ, ο Φίντερες, όπως λέει ο Νίκο Παπαδόπουλε. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, βλέπω ότι γενικά αυτό το ζήσει γιατί να εκπαίζει. Παίζει όντως. Νομίζω ότι ένα χρόνο ακόμα τον έχει ο Νίκο ζήσει για να παίξει. 35 γίνει ο ζήσει, Νίκο. Μεγάλος. 35 γίνει ο ζήσει. Ο αυτός που ήταν στο βάλω το αγόρι μου. Ναι. Είναι 35, οπότε ήταν παιδάκι τότε. Παιδάκι τότε, ναι. Που είχε φέρει την αγωνιά του Βρεζάου και κλαίγαμε όλοι. 7-6, ποιο. Στο βιβλίο γκίνησε για καλό σκοπό. Πήγε φίλε... ο Άκης. Α, ήταν η πάσα στο βάλτο αγόρι μου. Σωστά, ναι, ναι, ήταν η πάσα. Και ήταν και το τρίποντο που είχε βάλει. Με την Αυστραλία. Με την Αυστραλία, ναι. Στο βιβλίο γκίνησε για καλό σκοπό. Μπήκε ο γνωστό σεφ Άκης Πετρατζίκης. Έσπασε το ρεκόρ γκίνησε για τα περισσότερα hamburgers σε μια μεγάλη γιορτή στο λιμάνι Θεσσαλονίκη. Βεβαίω. Σήμερα, Είπε αποτέλεσμα τελευταίο σταθμό του πρώτου Coca-Cola Εντάκης Food Tour Festival. Η τελική καταμέτρηση έδειξε πως το προηγούμενο ρεκόρ των 2.200 μπέργκερ καταρρίφθηκε και μάλιστα πανηγυρικά φορτές στα 3.378 και εμείς δεν φάγαμε ούτε ένα. Ναι, δεν φάγαμε ούτε ένα, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Τα έφτιαξε όλα μόνος του, δηλαδή. Δεν νομίζω. Όχι, εντάξει. Και πώς έκανε, ένα. Κορμί και αλάτι. Διασπρά πουλιά, γαλαζιά μάτια, μαυρά μαλλιά. Ήρθε ο διευθυντής. Όχι, δεν ήρθε. Αφού είπε θα αργήσει κιόλας. Ρευλάκα Παπαδόπουλε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
Γενικότερα, εθνική υποκρισία για την εθνική βαρύ. Βαρύ. Αχα. Όταν οι άλλοι έγραφαν για Μπέλ κατά 99,9% στον Ολυμπιακό. Βασίλης Ξανθόπουλος, τι ωραίο παιδί. Ωραίο παιδί εννοώ σαν παίκτη και σαν άνθρωπο. Είχε σοβαρό θέμα υγείας φέτος, αλλά το ξεπέρασε και μπράβο του. Τι θέμα υγείας. Ήταν πολύ περίεργος τραυματισμός που είχε στο πόδι. Είχε μείνει, αν θυμάσαι, μέσα σεζόν αρκετό καιρό έξω. Γιατί πήγε να βγει και κάτι άλλο, αλλά. Ναι. Φαίνεται το έχει ξεπεράσει. Με κουρέντεσαι με Πεδουλάκη και σαν Ρος. Σαν Ρος. Ένταση με τον Αργύριο Πεδουλάκη. Τι είναι η υιοθεσία. Είναι και ο Σαντρός. Άσε. Ήρυε Πεδουλάκη, βέβαια. Καλά, γι' αυτό σου λέω. Πεδουλάκη τώρα κάνει φασαρία. Ντροπή, αφού είναι ήρεμο άνθρωπο. Αυτά τα παιχνίδια πιστεύω ότι. Δηλαδή το ότι κατεβαίνουν οι ομάδες είναι μεγάλη επιτυχία. Μόνο για το ξύλο και τη μανούρα αξίζουν, για τίποτα άλλο. Και έχουν νομίζω το σαν Εύρωπο κατεβαίνουν. Τι να κάνουν τώρα αυτές οι ομάδες και τι να. Οι Αμερικανοί είναι stand-by για να φύγουν 1000%. Δηλαδή να τελειώνουμε. Πιστεύω ότι αν έβαζε ο ΕΣΑΚ το πρόγραμμα να παίζουν κάθε μέρα θα ήταν η χαρά των ομάδων αυτό. Δηλαδή να τελειώσουμε. Ναι, ναι, μπαμπαμ, έλα να φύγουμε. Έλα να τελειώνουμε. Ναι, ναι. Ναι, ειδικά η μικρή τελική είναι κάτι παντελώς αδιάφορο. Παντελώς. Και ειδικά τώρα α πούμε παίζει Περιστέρι ΑΕΚ. Ναι. Και να πει ότι έπαιζε Προμηθέας ΠΑΟΚ. Αν έκανα ντέρμπι, ξέρει κανένα πάω κάρι, κανένα κάρι, άκου. Όχι, ναι, εκεί μπορεί να έχει λίγο ψωμί. Ναι. Ναι. Αλλά. Περιστέρι, άκουσα. Η ώρα είναι 12. Σε πω όπω 11. Στι 10 στι 8. Δεν θέλω άλλο τίποτα. Είναι κάθε μου κύτταρο γεμάτο αγαπώ. Περιμένουμε να κτίσει ο κύριο Ζαγόρα για να πάρουμε την άγουσα για τα αποδητήρια. Θα είναι εδώ όπου να είναι, φαντάζομαι. Ελπίζω. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο, ένα τρίμηνο που το έχουμε όλοι ανάγκη σιγά-σιγά. Ήταν δύσκολη εβδομάδα και αυτή. Τι εβδομάδα ήταν και αυτή που θα έλεγε με Σεργκεράκη. Το ότι δεν έχουμε αύριο βράδυ και τη 7 η ώρα ξέρω ότι θα φύγω. Λειτουργεί πάρα πολύ καλά στην ψυχολογία μου, είναι η αλήθεια. Βέβαια, μέχρι να κλείσω αύριο το μεσημέρι την εφημερίδα δεν θα είμαι ακόμα σε αυτή την ψυχολογία. Αλλά όταν θα κλείσω, στείλω και την τελευταία σελίδα και θα έρθω να κάνω μια 2 ώρα εκπομπή με τον άλλον εδώ πέρα το απόγευμα, ας πούμε. Εντάξει, τον κύριο Χρύσανθο. Έφτασε από τι επαγγελματία είναι, ρε φίλε. Από το πανάκριβο τζιπ του ο Γιώργος Αγόρας, έτσι. Των 5.000 κυβικών το οποίο οδηγάει, μας έστειλε μήνυμα ότι έφτασε, είναι εδώ, εντάξει. Έχει παρκάρει και αυτός και η προσωπική του φρουρά που είναι από πίσω. Γεια σας, ανεβήκατε κιόλας. Μάλιστα, λοιπόν, ήρθε εδώ. Ποιος παίχτης βγάζει γλώσσα όταν ανεβάζει καλάθι, πολύ βασικά. Μάικλ Τζόρνταν, βέβαια. Κάτι τέτοιο μου θύμισε. Λίγο Μάικλ Τζόρνταν θύμισε τώρα. Άνοιξε την πόρτα Ζαγόρα, μπαίνει μέσα, η πόρτα κλείνει από πίσω του μόνη τη, αυτός περπατάει, κοιτάει και βγάζει γλώσσα. Λοιπόν, θύμισε λίγο τον Air Mike και έτσι κάπου εδώ φτάσαμε στο φινάλε της αποφινής εκπομπής. Ευχαριστούμε τη Στίχημαν που ήταν μαζί μας. Πολύ καλή μας φίλη. Πολύ καλή μας φίλη. Λοιπόν, πολύ καλά παιδιά, πολύ καλά παιδιά εκεί πέρα. Έτσι, με γραφεία στη Θεσσαλονίκη. Γραφεία παντού. Εδώ πέρα υπάρχει μια σοβαρή επιχείρηση. Η οποία, θα μετακομίσουν από ό,τι μαθαίνω. Πάνε σε πιο μεγάλο χώρο. Αχα, βεβαίως. Βλέπετε τη Στίχημαν. Αναπτύσσεται, εξελίσσεται, έτσι. Όπως εξελίσσεται και εφαρμογή τη συχνά πυκνά, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε. Και να διαλέξετε ένα μέσα εκατοντάδες επιλογές στοιχηματισμού για να βγάλετε ωραία λεφτά και να πάτε διακοπές το καλοκαίρι στο καραβίτσι. Πώς θα πάμε διακοπές, φίλε, φέτος. Δεν έχω ασχοληθεί. Εσένα δεν σε βλέπω να πηγαίνεις πουθενά στο τέλος. Δεν έχω ασχοληθεί, δεν έχω. Τώρα είναι λίγο αργά. Τι καλεσμένο έχει ο άλλος σήμερα. Τι καλεσμένο έχει ο Γκρέγκορη σήμερα. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Κάνα καμένο ράπερ θα έχει πάρει. Ζουλιψού θέλω να πάνε παπαδόπουλο. Ζουλιψού. Αλλά δεν ψήνω την παρτενέρ μου. Μάλιστα. Μου έχουν πει ότι είναι καταπληκτικά. Όταν θα φύγετε το σκύλι, πού θα τα αφήσετε. Κάπου θα βρούμε ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε σε ξενοδοχείο σκύλων. Θες το κρατήσεις εσύ. Είναι μια καλή ευκαιρία, πιστεύεις. Ορίστε. Να κάποιος που θα το ήθελε. Α, εγώ θα το. Κοιτά. Μπορεί να το πάρω και μαζί μου, δεν ξέρω. Για 3-4 μέρες εγώ με ένα μίψινο κράτηση. Εντάξει. Δε το λίγο, άμα σ' αρέσει, να το μιλήσουμε μετά και λίγο παραπάνω, με χρειαστεί και όσο θες εσύ, δεν. Άμα θες, γυρνάμε και συνεχίζουμε. Γιώργος Αγόρας ακολουθεί, καλές φίλες, καλοί φίλοι. Δεν θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα, γιατί είναι τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Θα είμαστε εδώ την Τρίτη, Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε.